Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! 100% καταπληκτικό με τους χορχοπημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα χώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία παρασκευιάτικη ζουμουσάδα. Ελάτε, ελάτε παιδάκια, κοπιάστε την παρέα μας, ελάτε. Είτε είστε εδώ από κάτω, στη Λέοντο Σοφού, γωνία, με φράγκον, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, όπου και να βρίσκεστε. Και σήμερα μας έχει ο Θεός καλά και ανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε και σήμερα να κάνουμε τις κουβέντες μας, να κάνουμε και σήμερα το καθήκον μας. Αυτό που δεν έκαναν κάποιοι και τρέχουμε τώρα. Ας πω τους χορηγούς μπαμπάν και μετά θα συζητήσουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, καταπληκτικά, LG, υπέροχα, φανταστικά και πλυντήρια και ψυγεία και τηλεοράς και τα πάντα όλα από LG. Τα πάντα όλα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, στο κορυφαίο κατάστημα. Στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη. Με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας και προσφοράς. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για το πιο φρέσκο θαλασσινό Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, 214.000 για το Δικητήριο, για το κέντρο, 69.56-66 για το Ρεόκαστρο, υπέροχα πράγματα, ωμέγα 3 και με παρείστικο, με ζεδοπολείο, και εκεί δίνουμε σήμερα για το Ρεόκαστρο 50% έκπτωση να πάρετε την παρέα στα πάντα, όσα φάτε θα πληρώσετε τα μισά. Φυσικά Νικολαίδης, γλυκό, ψωμί, σφολιατοειδές, τουρτάρες και εννοείται παγωτάρες, εκεί το καλύτερο παγωτό της πόλης. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ότι αυτά που σας λέμε είναι απόλυτα αληθινά. Μεγάλα ημέρας, πεντανόστιμα όλα στο Νικολαίδη. Και βέβαια Τσαντεκίδης, αυτός έχει το επόμενο αυτοκίνητό σας. Μεταχειρισμένο λέει, αλλά δεν τον πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι καινούργια τα αυτοκίνητα. Ο Χάρης και ο Αβραάμ, τα δύο αδέρφια, γι' αυτό είναι στην κορυφή τόσα χρόνια. Και επαγγελματικό, άμα θέλετε. Και ταξί, και γιοταχή, και μεγάλο και μικρό, και ό,τι σας αγαπάτε, και το πηγαίνετε και όπου θέλετε, το πηγαίνετε όπου γουστάρετε, το ελέγχετε και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Δεν έφτασε φυσικά μία μέρα για να φύγει ούτε η τσαντίλα, ούτε η οργή, ούτε η στεναχώρια, εννοείται. Έτσι, μην νομίζεις ότι α, όλα εντάξει, σε καμία περίπτωση. Το ξεκαθαρίζουμε. Απλά δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω δεύτερη μέρα. Χθες πραγματικά αν είχα ένα ρόπαλο με σιδερένιο κεφάλι όμως, γιατί υπάρχουν αυτά τα ξύλινα του baseball που είναι φλωροκατάσταση, μπορεί και να άσπαγα την κονσόλα από τα νεύρα μου. Έτσι το καταλάβατε κι εσείς. Δεν είμαι κάθε μέρα έτσι το ραδιόφωνο, δεν είμαι κάθε μέρα έτσι στην εκπομπή. Ειδικά οι παλιοί ακροατές το ξέρουν όμως. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Αίμα κυλάει στη φλέβα μας και βράζει. Και καμιά φορά γυρίζουν τα μάτια μας και τουλάχιστον αυτό που είμαστε το δείχνουμε στην κονσόλα. Δεν θέλουμε να δείχνουμε κάτι άλλο. Όταν είμαστε δηλαδή τσαντισμένοι, θα δείξουμε ότι αυτό θα τσαντισμένο θα μας ακούσετε. Όταν είμαστε τρελαμένοι, χαρούμενοι, τζουμ τρελαρινό, θα μας ακούσετε χαρούμενο. Δεν θέλουμε να σας δείχνουμε κάτι άλλο. Το ότι μπορεί τη στενοχώρια μας να θέλουμε να την κρύψουμε και να κοιτάξουμε, να σας φτιάξουμε λίγο το κέφι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και όχι τη παρούση. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Θέλω να σας πω το εξής. Καταρχήν αυτά που είπαμε εχθές το πρωί, είδατε ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας επιβεβαιώθηκαν δηλαδή ότι το δώρο που κάναμε στον Μελισανίδη και στην ΑΕΧ δεν υπήρχε περίπτωση να μην το ανοίξουν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρουν, για πολλούς λόγους δεν θα έκαναν ένσταση, για πολλούς λόγους δεν θα έκαναν ένσταση. Θεωρώ ότι τους κάναμε ένα υπέροχο δώρο με την κάφα, με το κάζο, με το φιάσκο, με τη μαλαμπίμπη, πείτε το όπως θέλετε, θα συνεννοούμαστε αυτό που έγινε τέλος πάντων. Και έτσι δώσαμε την ευκαιρία στην ΑΕΧ, δώσαμε την ευκαιρία στο Μελισανίδη να μιλά για αγώνες που κερδίζονται μέσα στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά.
και για αξιακό κώδικα της ΑΕΚ. Θέλω απλά να θυμίσω ότι αυτή είναι η ομάδα που πήρε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά το 18 και αν νομίζουν ότι με αυτή τους ας πούμε την στάση τώρα που όντως θα μπορούσαν να κάνουν ένσταση αλλά δεν την κάνουν, αυτό είναι δεκτό βεβαίως, αλλά λέω αν νομίζουν ότι με αυτή τώρα ας πούμε την στάση, τη μη ένσταση σβήνεται το κλεμμένο πρωτάθλημα του 18, πλανώνται πλάνι νικτράν. Αν έτσι θέλουν να νιώθουν αυτοί, γιατί μέσα από αυτή την ιστορία φαίνεται και το ότι το κουβαλούσαν αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι το ήξεραν και οι ίδιοι ότι έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά που δεν το πήραν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται ότι πραγματικά υπήρχε και συνείδηση σε κάποιους και ότι δεν ήμασταν οι μόνοι που λέγαμε παιδιά εδώ, μα αυτό που κάνατε με τον αυτό που σας κάνανε με τον Βάλνερ το κάνετε εσείς τώρα σε εμάς. Και μην ακούσω τι μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ τότε. 0-0 μπαίνουμε να παίξουμε. Αν χάνουμε ένα 0 είμαστε τρομοκρατημένοι και δεν μπαίνουμε. Αφήστε τα, μην ξαναγυρίσουμε πίσω τώρα. Τα γελάκια, τα... η δίθεν τρομοκρατία, η φωτογραφία, η ενημέρωση, όλα αυτά τα περίεργα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Καμία κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Μιλάω προσωπικά. Εκφράζω τη δική μου άποψη. Μπορείτε να μου πείτε όλοι ότι έχετε αντίθετη. Κανένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν ότι καμία κολυμπήθρα του Σιλοάμ, κανένας εξαγνισμός, κανένα σβήσιμο αυτού που έγινε το 18. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Τουλάχιστον στη δική μου συνείδηση, στο δικό μου μυαλό. Αν κάποιος κάνει ένα φόνο το 18 και έρθει και περάσει μια γιαγιά απέναντι το δρόμο εκεί μπροστά από τα δικαστήρια, ας πούμε να την περάσει απέναντι, δεν σημαίνει ότι σβήνεται ο φόνος, δεν σημαίνει ότι είναι άχραντος, είναι αγνός, είναι αθώος και σβήνει το παλιό του ατόπιμα, το παλιό του πολύ πολύ μεγάλο αδίκημα. Τα ξεκαθαρίζω από την αρχή αυτά. Τώρα, αξιακός κώδικας. Αυτός που πιάνει τους διαιτητές από τα καμπανέλια αυτοί που περίμεναν να κανόνι να πέσουν κατηγορίες για να σβηστούν τα χρέη τους, okay. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται τον αξιακό κώδικα. Αξιακός κώδικας για μένα είναι μπορώ να κάνω, να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά επειδή είναι στα χαρτιά, λέω παιδιά, όχι, σε παρακαλώ, θα μπορώ να παίξω, τι πάω να πει. Αυτά που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια με τον Βάλνερ, με τον Ολυμπιακό, αυτά που κάνει ο Γαύρος, θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Έτσι. Καμία κολυμπήθρα του Σιλοάμ λοιπόν. Καμία απολύτως. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν με νοιάζει πραγματικά καμία δεύτερη θέση. Μπορούσαμε με έναν τρόπο, μπορούσε χθες να γίνει ένσταση και να πληρώσω για το λάθος μου. Θα σας πω αυτό που έλεγα και τις μέρες που αναμέναμε την απόφαση από το ΚΑΣ, δεν με απασχολούν οι δεύτερες ή τρίτες θέσεις, το Champions League, το πρωτάθλημα, η κούπα αυτά. Υπάρχουν άλλα πράγματα, οι αρχές μας και οι αξίες μας που είναι πολύ πιο πάνω από αυτά. Και περίμενα την απόφαση του ΚΑΣ γιατί θέλω πραγματικά αυτά που λέμε να τα εννοούμε και το πώς νιώθουμε να το περιγράφουμε μέχρι τελευταίας κεραίας, μέχρι υποδιαστολής, μέχρι κόμματος. Έτσι λοιπόν, όπως το έλεγα και τότε, ότι πραγματικά με ενδιαφέρει το καθαρό κούτελο, με ενδιαφέρει να είμαι μέσα εντάξει με τη συνείδησή μου, με τις αρχές μου, με τις αξίες μου, με το DNA μου, με την πεντακάθαρη ιστορία μου, το ίδιο λέω και τώρα. Υπήρχε ένας τρόπος. Γιατί δεν θέλουμε ούτε χατηράκια, ούτε χαρούλες, ούτε παραχωρήσεις από κανέναν από δάφτους. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Για το πώς νιώθουμε. Καμία λοιπόν κολυμπήθρα του Σιλοάμ, καμία λύθη στο παρελθόν, τα κάναν αυτά φυσικά. Εγώ λέω ότι
αν αυτή η θέση η δεύτερη οδηγούσε κατευθείαν στους ομίλους, μια χαρά θα κάναν ένσταση. Όπως επίσης αν αυτή η θέση, μάλλον αν αυτό το μάτς έκρινε πρωτάθλημα, μια χαρά θα κάναν ένσταση. Αυτό θέλω, αυτό λέω εγώ. Τώρα, το ότι τους κάναμε ένα τέλειο δώρο, το ότι πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν τη δική μας ανοησία, μάλλον γιατί να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό, γιατί δεν κατάλαβα, την ανοησία αυτών που έπρεπε να πάνε τα δελτία και την έκαναν λάστιχο την ιστορία, το καταλαβαίνετε φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Οι αγώνες κερδίζονται στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά. Και δεν μιλάμε για το 1950 να γυρίσουμε πίσω, μιλάμε για το 18. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν. Οι ίδιοι άνθρωποι. Και μας μιλάνε τώρα. Παιδιά, το καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει κάτι, έτσι. Κάτι κουβαλούσα μέσα μου και τώρα μου έδωσες εσύ φυσικά τη χρυσή ευκαιρία. Καλά, αυτό να το ισοφαρίσω ή να το σβήσω δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά κάτι να δείξω ότι και βλέπετε, όχι στα χαρτιά, στο γήπεδο. Σώπα, ρε. Αλήθεια. Άρα, αυτά με τις αποθεώσεις του Μελισανίδη, διαβάζω από χθες, καλά, φυσικά αυτοί που είναι φύλλα προσκύμενοι, μαγιά τεράστια αυτά, έτσι αλλιώς και εμείς μπορούσαμε με τον Τουρμισάη, δεν το κάναμε, δεν είδα καμιά τέτοια φασαρία. Αυτός βέβαια που χτυπάει κεφάλια στους τοίχους είναι ο Μαρινάκης. Σου λέει, ρε μπίμπι μου, είχα τέτοια ευκαιρία, παίζαν αυτοί χωρίς δελτία από 5 Ιουλίου, παίξαμε το μεταξύ μας παιχνίδι, ήρθαν, με έκαναν γιογιό η μισή τους ομάδα χωρίς 6, 7, 8 βασικούς, με κάναν κορδέλα χαρτοκοπτική μανίνα, μπλεκ σούπερ Κατερίνα μέσα στο Καραϊσκάκης. Με ταπείνωσαν γιατί η μισή τους ομάδα μου στέρισε το αίτο που δεν το είχα ποτέ και το ψάχνω να πούμε καμιά 100 χρόνια. Και δεν βρέθηκε ένας να δει ότι τα δελτία ήταν αθεώρητα, ότι δεν υπήρχαν ιατρικά δελτία και τέτοια. Τρελάθηκαν. Εκεί θα υπάρχουν απολύσεις, να το ξέρετε. Όπως παρετήσεις, είχαμε και στην ομάδα, για αυτούς που είχαν την ευθύνη, εγώ βάζω, αν νομίζουμε ότι μόνο με τον Παπασούλη και τον Σαραϊδάρη αυτό ήταν, μακάρι να ήταν αυτοί μόνο οι φταίχτες, μακάρι να είχαν αυτοί και να τώρα να δουλεύουν όλα ρολόι από εδώ και πέρα. Μακάρι. Ξαναγυρίζω στα της κολυμπήθρας του Σιλοάμ. Ξεχάσαν τα πάντα όλοι τώρα και ασχολούνται τι με τα δελτία του ΠΑΟΚ. Θέλουμε να τους πούμε ότι στην παγίδα αυτή καταρχήν δεν πρόκειται να πέσουμε. Τελειώνει εδώ σήμερα. Ασχοληθήκαμε 2 μέρες, ναι, πληγωθήκαμε, μας πείραξε, μας τρέλανε, όμως η δίκη για τα στημένα, για τα έσχη τους, είναι μπροστά οι αποφάσεις. Και περιμένουμε υποβιβασμούς για αυτά που έχει πει και επέμεινε Ισπανού, άρα το κολπάκι να ρίξουμε αλλού το φως δεν θα πιάσει αυτή τη φορά. Αφήστε εμείς να τρώμε τις σάρκες μας μεταξύ μας, μέσα στην οικογένεια. Αλλά το κόλπο να πέσει αλλού ο προβολέας, όπως το κάνατε την άλλη φορά, με τη σκευωρία, με την Μπλεκτάνη, με τη δίθεν συνιδιοκτησία, πολυδιοκτησία, δεν ξέρω τι, δεν θα πιάσει. Μπροστά σας περιμένει ένα εφιαλτικό καλοκαίρι. Εσάς που μας κουνάτε το βρώμικο χέρι σας. Και βέβαια μπήκε και ο Ολυμπιακός ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί να κερδίσει από την ιστορία. Χτυπάνε το κεφάλι τους. Τι είπε λοιπόν η ΑΕΚ, οι αγώνες στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά. Α, γεια σου. Παιδιά, αυτό λέμε εμείς όλα τα χρόνια. Αυτό σας λέγαμε και το 18, τώρα το καταλάβατε. Και προσέξτε, εδώ τώρα τι. Βγαίνω δεύτερος, ούτε αφαιρέθηκαν βαθμοί από κάποιον άλλον, ούτε είχα το παρισμένους παίχτες, ούτε έσφαξα κανέναν, ούτε τίποτα.
Απλά δεν υπήρχε ένα χαρτί. Δηλαδή, τυπικό το θέμα. Τυπικό, εγώ είπα, το ξαναλέω και τώρα. Ότι δεν τη θέλω τη δεύτερη θέση. Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, να νιώθω ότι μου υποχρεώνομαι σε αυτούς. Ότι μου κάνουν κάποιο χατήρι. Υπήρχε κάποιος τρόπος. Με ένα χαρτί, με μια ανακοίνωση να πούμε ότι όχι, κάνε ένσταση. Μπορούμε μόνοι μας να το θέμα να το καθαρίσουμε. Γιατί? Γιατί μέσα μου νιώθω ότι μου έκαναν μια παραχώρηση και δεν γουστάρω. Βέβαια, ακούω και την πλευρά ότι όταν σε έχουν τόσα χρόνια κατακλέψει, όταν σου έχουν κάνει τόσα, ας κάνουν και μία παραχώρηση. Οκ. Δεν, και αυτό έχει μία λογική, αν και δεν μου αρέσει να βάζω πράγματα στη ζυγαριά. Αυτό λοιπόν που σας λέμε τόσα χρόνια, στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά, χαιρόμαστε που τώρα το βάλατε σε δήλωση, χαιρόμαστε που τώρα εκμεταλλεύεστε επικοινωνιακά στο φουλ και θα το τσιτώσετε αυτό, θα το τεντώσετε, θα το κάνετε λάστιχο για να το εκμεταλλευτείτε. Βέβαια, από όλες τις πηγές προκύπτει ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι σύνδεσμοί τους φώναζαν όχι, κάνε ένσταση. Δηλαδή, φοβερό ας πούμε, έτσι. Δηλαδή πάει ο πρόεδρός τους να εξαγνιστεί τρόπον την ΑΕΚ, πάει λίγο να σβήσει το λεκέ του 18, πάει λίγο κάπως και αυτοί του λένε όχι, πάρ το μάτζα, βγούμε δεύτερη. Λέει και ο Καρέρα και ο Ίβιτς το ίδιο, του λέγανε όλοι. Μοιάζει και ότι εγώ δεν υπολογίζω κανέναν, έτσι. Εγώ είμαι ο αρχηγός και εγώ τα κάνω όλα. Ωραία όλα αυτά. Στο τέλος ρωτάει κάποιος, μπορούσαν να κάνουν αίσθηση. Βεβαίως μπορούσαν. Και αν την έκαναν, δεν θα μπορούσαμε να τους πούμε και τίποτα. 100% αυτό, παιδιά, δεν το συζητάμε. 100%. Όμως, το ξαναλέω, δεν ξεγράφει ό,τι είχε γράψει, αν νομίζουν. Αυτός που έκανε φόνο παλιά, πέρασε τη γιαγιά το δρόμο ή έσωσε ένα σκυλάκι από ένα δέντρο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι ξεγράφει ο φόνος, το έγκλημα. Αυτά για να είμαι ξεκάθαρος με τον εαυτό μου και με εσάς. Και βέβαια, η ειρωνία, έχει δελτίο υγείας ο Βέρμπλουμ που είναι πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες στο πλατούν και τώρα έγινε καλά μετά από κανένα δύο χρόνια να πούμε, έχει δελτίο υγείας αυτός και δεν είχαν άλλοι. Τώρα σε αυτούς που φωνάζουν και εκμεταλλεύονται την όλη ιστορία, σκούζουν, δεν θα τα βάλετε όλα κάτω από αυτό. Κάτω από αυτό δεν θα τα βάλετε όλα. Το θέμα αυτό να το ξέρετε. Τελειώνει εδώ. Μας μένει εμάς η πληγή, ναι. Μας μένει και η σφοδρή ενόχληση ότι... Ναι, βλέπετε εγώ, δεν έκανα αίσθηση. Πάρα πολύ με ενοχλεί αυτό. Σας το λέω αλήθεια. Ίσως επειδή στη ζωή μου δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. Ίσως επειδή κανένας δεν μου έκανε χατήρια και χάρες. Και ίσως επειδή έτσι έχω μάθει να αγαπάω την ομάδα μου. Δεν θέλω να μου δίδετε τίποτα. Τίποτα. Μπορούμε με έναν τρόπο να πούμε τρίτη ρε. Τρίτη μέσα ενδιαφέρει. Δεν γουστάρουμε ρε. Επειδή τώρα τι δηλαδή θες. Να μας δείξει, να μας το παίξει τι ανώτερος. Λέω λοιπόν. Όσοι θα θελήσουν να ξεχυλώσουν το θέμα αυτό. Και να θάψουν από κάτω. Στημένα. Σπανού. Επιτροπές δεοντολογίας. Υποβιβασμούς και τα λοιπά. Πλανώνται πλάνη νυκτράν. Έρχεται ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για αυτούς. Πόσο θα το τσιτώσετε με τα δελτία. Πείτε με, τι θέλετε να μας πείτε, ναι. Τι. Εμείς λέμε λοιπόν μέσα στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά. Τόσο καιρό το λέμε. Επιτέλους το κάνατε κι εσείς. Αυτό που κι εμείς κάναμε. Όποτε έπρεπε. Και δεν διεκδικήσαμε. Και μην ακούσω αυτά γιατί ακούω για τον Τουρμισά. Ενά δεν το ήξερε. Τι δεν ήξερε. Μια χαρά το ήξερε η ομάδα. Πήγε, έκανε 4 ευκαιρίες στους συμπολίτες. Χάσαμε, τελείωσε. Και την άλλη μέρα μιλούσαμε για τα λάθη μας. Και υπήρχε έστω ένας που να είπε ότι όχι, πάρτο στα χαρτιά αυτά που κοροϊδεύουμε. Και εδώ τώρα, μέσα στο γήπεδο αποδείξαμε. Και με το γάβρο, και με αυτούς εδώ. Ότι τελικά ρε παιδιά, όταν δεν υπάρχει από πάνω η Δαμόκλειος πάθη
με το θέμα της αφαίρεσης βαθμών, τελικά μήπως δεν είμαστε τόσο κακή ομάδα. Τελικά μήπως έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο. Εγώ θα πω ναι, με τα λάθη, το προπονητής, οι παίκτες που δεν ήταν αυτοί που έπρεπε, όλα βάλτε τα μέσα, ναι. Αλλά σε αυτά τα δύο μάτς τι έδειξα. Ούτε ο Γαύρος ήταν ανώτερος, ούτε η Χάρτινη. Και αυτό μου είπαν, δεν θα ξαναπείς λέει Χάρτινη, αλήθεια. Γιατί. Το 18 δεν ξεγράφει. Το 18 δεν ξεγράφει. Τέλος το πρωτάθλημα αυτό. Από εκεί το βγάλαμε. Και τώρα τι κάνουν, αυτό που θα κάναμε κι εμείς. Απλά την κάναμε εμείς τη Μαλαμπίμπιπ. Είδατε, εγώ πιστεύω ότι αν είχε κερδίσει 2 ή 3-0 η ΑΕΧ, ούτε καν θα υπήρχε θέμα. Επειδή ήρθε όμως το Χ, χάθηκε η θέση, να αναδείξουμε τώρα, πάμε να εκμεταλλευτούμε την γκάφα τους. Επικοινωνιακά, επίσης, προφανώς, δεν μιλάμε για ρομαντικούς φίλους. Αύριο μεθαύριο θα σου πει, ναι, ξέρεις κάτι, είδες εγώ, τι, π.χ. ξέρω εγώ, στήριξέ με να πούμε στην ΕΠΟ ή στήριξέ με για τον τάδε αρχιδιαιτητή ή δεν ξέρω τι είμαι, ούτε μπλέκομαι με αυτά, το ξέρετε, ούτε μπαίνω σε αυτά. Μιλάμε για αυτά που νιώθουμε εμείς, το τι γίνεται από πίσω με, και αν τα έχουν καλά και αν δεν τα έχουν, εγώ ξέρω ότι αυτός την άλλη φορά μας πούλησε. Και όσοι λένε ακόμα και τώρα για το πέναλτι στο Βόλο, του Ερίκε, για το offside του Ερίκε, πριν λίγο έχει γίνει το κεφαλοκλείδωμα της 20ετίας στο φίλο μας τον Κρέσπο, ελληνορωμαϊκή, που ούτε καν το δείξαν τα κανάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Νομίζω δεν χρειάζεται να το, έτσι το καταλαβαίνετε. Λέω λοιπόν ότι αυτό έγινε. Δεν μπορούμε τώρα να καθίσουμε, ούτε να μυρολογούμε, ούτε να κατεβάσουμε μεσίστες στις σημαίες, ούτε να φορέσουμε μαύρα, ούτε να ανοίξουμε λάκκους να μπούμε μέσα. Τέλος, μας ενόχλησε, είναι για μένα μια από τις πιο δυσάρεστες ιστορίες, μια από τις πιο στενάχωρες στιγμές στη σύγχρονή μας ιστορία. Όποιος προσπαθεί επίσης να το υποβαθμίσει ή να πει δεν έγινε και τίποτα, μάλλον δεν το έχει καταλάβει καλά το θέμα. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε εδώ και γεια σας, αντίο ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα μετά. Εγώ προσωπικά λέω ότι επιτέλους έκαναν και άλλοι αυτό που φωνάζουμε. Στο γήπεδο. Και όχι στα χαρτιά. Επαναλαμβάνοντας την απορία μου. Αν κρινόταν το πρωτάθλημα στο μάτς αυτό προχθές, θα έκαναν το ίδιο. Ή αν έβγαζε απευθείας στους ομίλους του Champions League η θέση, θα έκαναν το ίδιο. Εντάξει, το άλλο που λέγεται ότι απέφυγε και το πριμ για το Champions League ο Μελισανίδης είναι για χιουμοριστικό πιο πολύ. Το πήραν, το έφτιαξαν, σήμερα θα δείτε, ξεσαλώνουν όλοι. Εμείς φταίμε, εμείς σου δώσαμε την ευκαιρία. Ξεκάθαρο, δεν το συζητάω. Όμως, έχω μάτς την Κυριακή, αυτό είναι ένα, δεν τελειώσαμε, έχουμε μία ακόμα υποχρέωση. Να παρουσιαστεί η ομάδα πανέτοιμη. Το τι προβλήματα έχει ο αντίπαλος είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μας. Η ομάδα να παίξει, να κερδίσει. Ούτε έχω στο μυαλό μου ένα πόντο και μισό και τέτοια. Νίκη. Ειδικά με τον αντίπαλο αυτό που ξέρουμε πόσο φέτος μας δυσκόλεψε, μας πήρε βαθμούς. Τα ξέρουμε, να μην λέμε όλα τα ίδια. Και γιατί είναι και μέσα στην πόλη και υπάρχει και αυτό. Έτσι το ξέρουμε, ρε παιδιά, δεν περιμένετε από μένα να το μάθετε. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Είναι ένα θέμα που μπορούμε να διαφωνήσουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άλλος σου λέει, όχι, εγώ τι θέλω, γιατί, τι θέλω τη δεύτερη θέση και αφού την κέρδισα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τι πάω να πει. Δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί από άλλους για να την πάρω εγώ. Βεβαίως, δεκτό, αυτή είναι αλήθεια. Ούτε το πάρεις απέκτες, θα πούμε. Ούτε έσφαξα κανέναν. Απλά δεν υπήρχαν τα δελτία. Ναι, αλλά επειδή έχουμε πει, τα λέμε όλα, είναι δικό μας λάθος. Έχουμε κάνει εμείς κάτι το οποίο δεν είναι ένομο. Είναι παρανομία.
Τέλος. Τέλος. Ούτε κολοτούμπες, ούτε στραβά μάτια, ούτε αποδοχή από χατηράκια ή δωράκια. Τίποτα, τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Και το έλεγα και χθες. Το περνάτε για χαζό το Μελισανίδη. Ε, είναι παλιά καραβάνα. Είναι 30 χρόνια, 40 στο ποδόσφαιρο, πόσο είναι. Σιγά μην αφήσει αυτή την ευκαιρία. Σιγά μην κάνει ένσταση. Σας έλεγα χθες το πρωί, δεν πρόκειται να κάνει. Δεν πρόκειται. Αυτό είναι τεράστιο δώρο, είναι ευκαιρία. Και στα μάτια της υπόλοιπης ποδοσφαιρικής κοινωνίας θα πει, είδατε εμείς, εμάς που μας λένε χάρτινοι αυτοί, να, βλέπετε τώρα, κάνω την παραχώρηση, τη μεγαλοσύνη. Και βέβαια οι δικοί του γράφουν για μαγιά, για αυτά και τα λοιπά. Okay. Δεν ξεγράφει το 18. Έτσι θα πάω στο διάλειμμα, θα γυρίσω, να θυμίσω ότι άνοιξε και πάλι τις πύλες του το Ρίτζες της Καζίνα Θεσσαλονίκη με απόλυτη ασφάλεια, με υπαίθριους χώρους καταπληκτικούς και για εσάς που είστε καπνιστές, με ωράριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το πρωί τα ξημερώματα, να περάσετε υπέροχα, να διασκεδάσετε πάντα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον εδώ στην πόλη μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμές. Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σε κάθαρα αυτό, όπως και επίσης, δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια! Η πίστη σε αυτή την ομάδα. Πάρα πολλοί θα θελήσουν τώρα να εκμεταλλευτούν την αναμπουμπούλα. Λογικό, φυσικά. Δεν σβήνονται τα αμαρτήματά σας των υπολείπων με το δικό μας λάθος. Μην προσπαθείτε να γυρίσετε αλλού τον προβολέα. Και να πω και κάτι άλλο. Οι πιο αυστηροί τιμωρία, οι πιο αυστηροί κριτές, οι πιο αδυσόπιτοι σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι τέτοια η φτιάξη μας. Δεν περιμένουμε από κανένα να μας πει για το λάθος μας ή για το ατόπιμά μας ή για το ότι δεν κάναμε κάτι σωστά. Και στο κάτω-κάτω, ποιοι είναι αυτοί που περιμένουν να με κρίνουν. Ποιοι είναι αυτοί. Οι αναμάρτητοι, οι καθαροί ή άλλοι οι πιο βρώμικοι. Μόνος μου καταλαβαίνω, μόνος μου τιμωρούμε, μόνος μου τρώω τις σάρκες μου, μόνος μου χάνω τον ύπνο μου, γιατί καταλαβαίνω που έχω κάνει τη μαλαμπίμπιπ. Δεν περιμένω από εσάς. Είναι τέτοιες οι αρχές μας, είναι τέτοιο το DNA μας που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και θα πω και κάτι πριν πάω στις γραμμές, γιατί να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Για να είμαστε απόλυτα τακτοποιημένοι μεταξύ μας και στο μέσα μας. Αν στην υπόθεση της Κεβορίας και της Πλεκτάνης ήταν μια καλωστημένη ιστορία που την έφτιαξα, την έστησαν για να με γκρεμίσουν, για να με αποσυντονίσουν, να με διοργανώσουν, να με κυλιδώσουν, να, έτσι. Αν στις, στα θέματα τα υπόλοιπα έφταγαν άλλοι, εδώ δεν μας φταίει κανένας. Φταίμε 100% εμείς. Εντάξει. Να είμαστε εξηγημένοι. Να είμαστε απόλυτα εξηγημένοι. Αυτά. Πάω στις γραμμές. 2310-287-888. Να σας πω πριν πάμε στις γραμμές. Υπάρχει υπέροχος χώρος στον Εύωσμο το Κοφίνι και όσοι πήγατε μείνατε ενθουσιασμένοι. Καταπληκτικός χώρος και για βαφτίσεις και για γάμους με απόλυτη ασφάλεια. Έχει φτιάξει ο Τάσος εκεί έναν καταπληκτικό χώρο στην 25η Μαρτίου 79. Τηλέφωνο 231-6011-333 με τις υπέροχες δημιουργίες του Γιάννη Φιντάνη, του ΣΕΦ, που είναι από τους κορυφαίους στο είδος του. Και την Τρίτη υπάρχει και live. Κοφίνι λοιπόν, θα δώσουμε και εκεί τραπέζι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα να μην σας αφήσω να περιμένετε άλλο. Πάμε στις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς. Πάλι σύφτε. Ένα σου λέω. Τέσσερα στην κονσόλα και τέσσερα να βοσβήνουν στο τηλέφωνο μπροστά μου. Όλα κόκκινα. Φουλ. Είναι λίγοι, πολύ θα ακούω. Είναι λίγοι, εντάξει. Εγώ φταίω που αργώναμε. Απλά πρέπει να πω αυτά που θέλω. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Έλα, Γιώργο. Θα έκανα συνέχεια ζάπινγκ να ακούσω τις αποφάσεις
και έβλεπα κάτι μούτρα. Θα αρέσει σου είχαν σκοτώσει θυμά τον πατέρα, ειδικά έχει σωστά. Μη συζητάς. Πάμε τώρα στα δικά μας. Θέματα τα δικά, ναι. Τα δικά μας. Εγώ περίμενα όποιος μιλά ελληνικά από τον πάγκο της ομάδος να είχε παραιτηθεί. Όλοι τους. Όσοι μιλάνε ελληνικά στον πάγκο, εκτός από τον διερμηνέα, να δηλώναν παραίτηση και να σηκωνόταν και να φεύγαν να εξαφανιστούν. Πάμε τώρα στο θέμα του Μελισσανίδη. Για μένα ήταν η σωστή η κίνησή του. Έξυπνη εγώ θα την πω. Ναι, ναι, ναι. Και πονηρή. Και έτσι, γιατί έπεται συνεργασία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πειραιά υποστηρίζεται από την τωρινή κυβέρνηση χωρίς καμία κάλυψη. Ναι. Ο υπουργός της αθλητισμού βάζει και χωρίς καμία θέλει. Ντροπή. Πες και χωρίς. Όχι, ναι, 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 και ναι. Χωρίς καμία τσίπρα. Λόγω των ντροπή μην ναι, ναι, ναι. Μου πεις ότι ξέρει. Τι. Γιώργο μη. Τι. Λοιπόν, σε αλλού σου λέω μη, όχι σε αυτά. Σε άλλα σου λέω μη. Όποιον θέλει διορίζει ο υπουργός αθλητισμού για να δικαστεί η αποφάση κατά του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή με την ομάδα του Πειραιά είναι ο Πανιόνιος, ο Ατρόμητος, η Λάρισα, ο συμπολίτης μας, πήγε και ο Όφη, που αν γινόταν αυτό πέρσι με τη Λαμία και γινόταν η παράδειξη των ποδοσφαιριστών της Λαμίας να χειροκροτήσουν την ομάδα μας, θα γινόταν ο πανικός και θα γράφαν όλη τη στιγμή τα έσχη που γινήκαν στη Δούμπα. Σωστά? Ολόσωστα. Εδώ δεν περίμενα τον Όφη, οι κριτικοί τους οποίους θεωρώ παλικάρια να παραταχθούν και να χειροκροτήσουν την είσοδο. Αυτό δεν έχει γίνει τραγικό. Σε καμία χώρα του κόσμου. Τραγικό. Πώς το λένε, πασίγιο. Πασίγια, κάπως έτσι. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, στην Ασία, στην Αφρική δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα με την απόφαση που είναι δεμένη από παντού. Για περιμένετε λίγο. Αυτό... Θα μου πεις να τους ρίξεις κατηγορία εδώ. Αποκλείεται να τους υποβιβάσουν. Αποκλείεται. Αλλά καμιά τριετία. Μελισσανή, από το Τσούλου, ναι. Καμία τριετία αποκλεισμός για σφοδρή πιθανολόγηση, έτσι λέγεται. Αύριο, Κώστα μου, αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν ποιος αρχιδιατητής θα είναι. Ναι. Λοιπόν, τι λέξεις κρύβονται μέσα στις λέξεις όμως, ρε Μπαγάσα. Ναι. Η συνεργασία η οποία θα γίνει μεταξύ των δύο αθηναϊκών ομάδων. Ναι. Του πρώην ΠΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα λέμε. Είμαστε εμείς τρεις, έχουν διεξάθει τέσσερις και το Βόλο πέντε. Είμαστε πέντε ομάδες. Αυτή είναι γύρω στις 6-7 ομάδες. Και αν ανέβει του χρόνου και η Παναχαϊκή, θα έχουν και την Παναχαϊκή με το μέρος τους. Ναι. Επειδή παίζουν πολλά στο μέλλον και αργότερα. Και αν η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει... Πιθανόν και τα Γιάννενα. Και τα Γιάννενα που είχαν πάρει εδώ εκεί με τον Νικολιά και τα λοιπά. Στην Παναχαϊκή πήγε ο Ελευθερόπουλος προπονητής. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Okay, η κίνηση του Μελισσανίδη ήταν πανέξυπνη. Σου λέει πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε εάν δεν είναι. Τώρα, μας. Ίσως κάνανε λάθη οι δικοί μας. Ναι. Πάρτους στο κεφάλι και διώξους όλους από τον πάγκο. Γύρισε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον πάγκο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον πάγκο. Εγώ διαφωνώ με τον να φύγουν όλοι. Μια στιγμή λίγο. Αυτός που είναι εντάξει στη δουλειά του. Έτσι. Γιατί ποιος να φύγει. Κώστα μου. Ποιος είναι εντάξει στη δουλειά του. Υπάρχουν μέσα πολλοί. Τόσα χρόνια που ήταν ο Κώστας Ιωσήφιδης δεν είχε γίνει ποτέ τέτοιο θέμα. Να μην είναι θεωρημένα τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Ναι. Το φαντάζεσαι να γινόταν ένας και να κολλούσε. Ευθύνες, Γιώργο μου. Όποιος φταίει, ήδη οι δύο φύγανε. Υπάρχουν κι άλλοι. Αφήγουν κι άλλοι όποιοι φταίνε. Τελείωσε. Όλα αυτά γιατί και θέλω πάση θυσίας νίκη την Κυριακή. Καλά, δεν το συζητάω αυτό. Μην τους λυπάστε καθόλου. Μην τους λυπάστε καθόλου. Τι να λυπηθούμε. Πατήστε τους, ζουμίστε τους. Βγάλτε τα τάντερά τους από το στόμα. Περιγραφικός. Yeah. Όσοι τρώνε πρωινό, έλεξε η όρεξη. Γεια. Yeah. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, φίλε μου. Είσαι ο. Γιώργος από η Μαθία. Γεια σου, Γιώργη. Τι γίνεται. Αχ, πάθαμε ανήλα. Δεν μπορώ να συνέλθω το κεφάλι μου να έρθει. Και εμένα το ίδιο. Δύο μέρες. Τι να κάνουμε. Πω, πω, πω.
πάθαμε και τίποτα. Όχι, προσέξτε παιδιά, η χρονιά αυτή είναι η χειρότερη, δηλαδή τόσα πράγματα που συνέβησαν, εγώ βάζω και τους κορονοϊούς μέσα και τις καραντίνες, έτσι και αποκλεισμούς, χαμένοι τίτλοι, δικαστικές διαμάχες, λάσπη, πλεκτάνες, αυτά το λάθος το δικό μας, να φύγει και να μην ξανάρθει αυτή η σεζόν παιδιά. Ναι, ναι. Να μην ξανάρθει, να τελειώσω την Κυριακή, να κάνω μια ήττα, μια νίκη. Ήττα. Γιατί φάγαμε ήττα φέτος όλη τη χρονιά. Σε πολλά πράγματα. Ναι. Άρα μια νίκη, μια νίκη μπορεί και με μεγάλο σκορ. Θα μου πεις, παίζει ρόλο. Να είναι η τελευταία γεύση που θα αφήσει η ομάδα, τουλάχιστον να δείτε. Γιατί η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές μου έδειξε πράγματα. Απέναντι στους δύο, και στον κόκκινο και στην κίτρινο. Εγώ έχω να πω το εξής, δεν έπρεπε να γίνουν αυτά, τώρα αφού γίνανε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκεί που μας χρωστούσαν δηλαδή μας πήραν και το βόδι τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Πήρα να πω για ένα που σε παίρνει και σε ήθελε να σε βάλει έτσι στίχημα που σε είπε 20 ευρώ και 20 ευρώ. Τα ίδια πήρε το ίδιο βράδυ και στον Τζόρνταν και το λέει 20 ευρώ. Τι είπε, αυτοί είναι παροξίδες, ρε. Τι στίχημα δεν θα βάλει ένα γόρι μου. Γιατί πράγμα, δεν θυμάμαι τώρα. Εχθές το πρωί που σε πήρε, ότι ο Τίγρης θα καταθέσει, λέει, την αυτή, την αίσθηση. Την ένσταση. Και εσύ το λες, δεν το νομίζω, τον είπες. Το είπα όλο το πρωί. Το πρωί. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο... ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά... Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι, κάντε λίγο, ρε, γιατί κάνει... Και όχι να κάνει ένσταση και... Να κάνει ένσταση, εγώ θα το ήθελα, ρε Κωστή, να φυσικά κάνει ένσταση. Δεν θέλω για τίποτα. Για να ησυχάσει το πνεύμα μου. Κανένα χατήρι. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι παλιός. 150%. Δηλαδή τι δηλαδή, αυτά που λέμε να έρχονται στο όσοι, κεφάλι μας... Όσοι λέγανε εχθές το πρωί, ότι θα, μάλλον από το βράδυ, προχθές το βράδυ, μετά το μάτς, ότι θα καταθέσει ένσταση η ΑΕΚ, δεν το ξέραν καλά το θέμα. Έτσι εγώ και εγώ πρόσεξε, όχι ότι είχα κάποια πληροφόρηση, κατάλαβα ότι τους δίνουμε μια χρυσή ευκαιρία να πατήσουν εκεί πάνω και... Να μας μιλήσουν για αξίες, για κώδικες και τα λοιπά και αυτά. Έτσι. Α, μπράβο. Ποιοι να μας κάνουν μάθημα ηθικής, αυτοί που μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Εάν είναι δυνατό, ρε Κωστή. Δεν μπορώ να τρελαθώ, ρε Κωστή. Δεν μπορώ. Δηλαδή, με παίρνει το πρωτάθλημα με τόση θέλωση τελικά και τώρα πάνε να βγεις από πάνω, δηλαδή. Ανεξήγητα πράγματα. Δεν ξεγράφει αυτό. Δεν ξεγράφει αυτό. Όχι. Η μαφία. Άστο. Αυτό είναι, είπα, το παράδειγμα. Τώρα την Κυριακή να κερδίσουμε. Και να τα αφήσουμε όλα τα άλλα, όπως είπες. Και να σου ρίξουμε και πέντε που δεν με νοιάζει. Να του ευχαριστηθώ και όλα. Όσο περισσότερα γίνεται. Επειδή και αυτοί, αν θα με έβρισκαν σε κακή φάση, δεν υπήρχε περίπτωση. Να με, μιλάμε τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Λοιπόν, και αν θα με έβρισκαν μπόσικο, θα με πατούσαν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Μια νίκη να κλείσει η χρονιά, αν γίνεται με πολλά γκολ. Βεβαίως με πολλά γκολ. Δεν φταίμε εμείς που δεν έχουν, δεν συμπληρώνουν. Δεν δικό μας θέμα. Έχουμε τώρα τρία χρόνια. Εμείς... Έχουμε αφήσει το χορτάρι. Ακούς, έχουμε αφήσει το χορτάρι και ασχολούμαστε όλο με δικαστικά και τέτοια πράγματα. Μα φυσικά. Αυτά δεν τα θέλω. Δεν... Τα παιχνάμε με αγόρι μου καλό. Τα παιχνάμε. Όλοι μας. Όλοι μας. Ελέγεια. Αλλά τι που να κάνουμε. Όταν, όταν αυτό έχουν... Μα όταν αυτό έχουν ετοιμάσει, όταν σου λένε συνειδιοκτησίες, πέσε, κάνε, ράνε, όλα, όταν το πάνε εκεί το θέμα. Δεν θα κουραστείς. Δεν θα κουραστείς. Χθες κάνανε έσταση στην ΕΠΟ. Ναι, ναι, καλά. Γελάμε. Ανέκδοτα. Τρελάθηκαν που δεν το πήραν χαμπάρι. Γεια σου, η Μαθία. Γεια. Τρελάθηκαν στον Πειραιά που δεν το πήραν αυτοί χαμπάρι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Όλες οι πληροφορίες. Από κάτω αυτό λένε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Έλα, Παύλε. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλουμε καμία χάρη, έτσι. Ναι. Να κάνουν έσταση γιατί ο πρόεδρος μας τους το απέδειξε. Αυτοτιμωρημένος είναι επί τρία ολόκληρα χρόνια. Φυσικά. Φυσικά. Δεν θέλουμε καμία χάρη. Εμείς προσωπικά, ο λαός του ΠΑΟΚ, τώρα η διοίκηση τι θα κάνει δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμείς το φωνάζουμε. Να το πεις γιατί δεν σε ενδιαφέρει, εμείς το φωνάζουμε πάντως. Να τα ακούσει και η διοίκηση. Απλώς η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ξεκαθαρίσει εκεί μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει και δόλος, εγώ υποψιάζομαι, Κωστή μου. Δεν το ξέρω. Από εκεί μέσα. Το είπα και χθες. Πρέπει να έχει γίνει. Δεν μπορεί έτσι ξεκάρφωτα ολόκληρος οργανισμός με τον Ιωάννη Σταβίδη να κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό, Παύλε μου, μισό δευτερόλεπτο και δεν είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι έγινε επίτηδες.
Είπα, δεν μπορούμε ίσως να υπάρχει η παρέα. Το ίσως περνάει από το μυαλό όλων, γιατί δεν είναι ένα περιστατικό, είναι διάφορα. Οπότε λες μια φορά λάθος. Να το βάλω δηλαδή, ναι. να μιλήσω κι εγώ ελεύθερα μια φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Ναι. Εμένα με ελέγχουν, τους άλλους δεν τους ελέγχουν, τους υφυπουργούς. Τι να ελέγξουν, τι να ελέγξουν. Αχ, τι να ελέγξουν, Παύλε μου. Άκουσες, τι με νοιάζει εμένα, εγώ τον Ολυμπιακό τον έβγαλα πρωταθλητή. Ακριβώς. Τι με νοιάζει εμένα ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Εμφανίστηκε ο Πλέιμομπιλάκης που δεν μας έχει πει. Πρόσεξε. Που δεν μας είπε. Πρόσεξε, Παύλε, δεν μας είπε τίποτα για τον Τζίλο. Που δεν μας είπε τίποτα για την απαγωγή δημοσιογράφου. Που δεν μας είπε τίποτα για τη Σπανού. Για τη Σπανού το πόρισμα, για τα στημένα. Δεν ακούσαμε τη φωνούλα του. Καθόλου. Θα σε ρωτούσα, ρε Κωστή, με πρόλαβες. Τι έγινε με τον Μπίκα, τι έγινε με τον Κωνσταντινέα, τι έγινε με τον Καμούρη. Πού ήταν ο Playmobil. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Τον Τζίλο, ποιος τον επισκέφθηκε πρώτος στο προσκεφάλι του στο νοσοκομείο. Μήπως θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Ήταν ο κύριος δικηγόρος του Τσέρτσιον, αλλά να μην πω όνομα, δεν ξέρω και τι είναι η μηνύση μου και τι δεν είναι. Ο πρώτος άνθρωπος που τον επισκέφθηκε μέσα στο νοσοκομείο ήταν αυτός. Έτσι, ε. Τι πήγε να του πει τα περαστικά. Μάλιστα. Πες μέσα και διάβασέ τα. Εγώ πώς θα ξέρω, εσύ δεν μπορείς να τα βρεις, θα τα βρεις. Να τα λες κάθε μέρα, να τα ακούει ο κόσμος. Κάθε μέρα λέμε. Ο πρώτος άνθρωπος. Πού είναι η καταγγελία του Τζίλου. Γιατί δεν μιλάει ο Τζίλος. Γιατί δεν μιλάει του Βάνο ο δεύτερος ο μάρτυρας. Ο άλλος από τους 8 ο ένατος που ζει. Το καράβι που έγινε. Κάθε καλά, μέρα τα λέμε. Κάθε καλά, μέρα. Τώρα περίμενε. Περίμενε τώρα να δεις. Κάτσε. Κάτσε που αυτό το πρωτάθλημα ξινό θα τους βγει. Δεν πρόκειται να το χαρούνε. Κάτσε, καταρχήν κάτσε να, κάτσε να δούμε αν θα. Ο πρώτος που σου είχα πει, βλέπω υποβιβασμό. Κάποιος μου είπε χθες. Κάποιος μου είπε χθες, πάλι δεύτερη θα βγει η ΑΕΚ. Το ξέρει ο Μελισανίδης. Ότι θα βγει πάλι δεύτερος. Καλά, ναι, γιατί θα βγούμε εμείς πρωταθλητές. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παρηγυρίσω τέτοιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά λέμε τώρα. Έτσι, δεν έχουν ιστημένα. Να τους δω αυτούς στη Β, φίλε. Εγώ έκανα, αυτό. Εγώ έκανα καμιά παρανομία στα κοινωνικούς εγκληματική οργάνωση. Καμία, αλλά είπαμε, έχουμε άλλο τρόπο σκέψης. Έκανε, αλλά ζητάω να τιμωρηθώ. Ζητάω να τιμωρηθώ. Να πάω στην τρίτη, στην τέταρτη θέση. Δεν μας νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είπα στην αρχή. Κοίταξε, εμείς οι παοξίδες, ειδικά η δικιά μου γενιά, εκεί που φτύνουμε δεν γλύφουμε. Ποτέ. Εσύ πάω και εμείς μαζί για μια ζωή. Πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου, Παύλε. Γεια, γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. 2310-287-888. Γεια σας. Να ξαναπάρω. Όχι. Το λέω για τους άλλους. Καλώς τον. Έλα. Και δικιά μας η γενιά δεν γλυφήκε από αυτήν, λοιπόν. Όλες οι γενιές. Δεν ξεχωρίζουμε γιατί δηλαδή τα νέα παουξάκια δεν έχουν αξίες, δεν έχουν αρχές. Εντάξει, απλά οι παλαιοί έχουν τραβήξει πάρα πολλά και εντάξει, ναι. Τους δικαιολογούμε. Έτσι. Εγώ είχα άδικο δηλαδή. Τι είπα, ότι πάλι δεύτερη θα είναι η ΑΕΚ. Για πες. Έχω άδικο. Η ΑΕΚ θα είναι πάλι δεύτερη. Πού είναι το πρόβλημα. Καταρχήν με χρωστάει και άλλους 3 βαθμούς. Αν εφαρμοστεί ο νόμος, αν και γίνουν αυτά που πρέπει, αν αποδοθούν οι ευθύνες και υπάρξει δικαιοσύνη για πρώτη φορά σε αυτό το ζήτημα, τότε θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Θα πες τη Β' Ολυμπιακός. Το αν πέτατο. Εντάξει, οκ, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν. Εγώ λέω δεν το ρίχνουν στη Β' τον Ολυμπιακό. Θα βρουν έναν τρόπο να κάνουν γυρισιά. Αλλά η τιμωρία θα έρθει από έξω. Θα μείνουν 3 χρόνια, 2-3 χρόνια εκτός του Champions League. Που θα τους πονέσει πάρα πολύ, να το ξέρεις. Α, 2-3 χρόνια, για 1 χρόνο, σίγουρα. Κοίταξε, επειδή ο Μελισανίδης έχει τύψεις εδώ και 2 χρόνια, γυρνάει συνέχεια στον ύπνο του. Καλά, τώρα μην το παρατραβήξουμε κιόλα. Ένα άνθρωπος είναι κι αυτό, όσο και να είναι πιο μεγάλος. Μα η έκφραση μέσα στην ανακοίνωση, Άκη, ότι οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά, είναι ακριβώς αυτό που του λέμε από το 18, από εκείνο το απόγευμα, από εκείνο το βράδυ με τον γκολ του Βαρέλα, με τον Κομίνη, με το θέατρο αυτού. Αυτό ήθελε αυτός να, όχι να ισοφαρίσει, τρόπον τεινά να το... Ναι. Εσύ ήσουν στο μάτσο εκείνη την βραδιά. Ήμουνα στο στούντιο. Λοιπόν, ρώτα, άσε με εμένα.
Ρώτα τους 40.000 που ήταν εκεί πέρα και πάθανε αυτό εδώ πέρα που πάθανε. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι και με τον άλλο, με την τροπή του ποδοσφαίρου μέσα στη βροχή και μέσα σε αυτό και δεν έγινε και αγώνας. Ναι. Αυτά εδώ... Ωρες ο κόσμος. Φοβερή συμπεριφορά του κόσμου. Υποδειγματική ο κόσμος. Αυτοί που ήρθαν κοστοί από Γερμανία, από άλλες πόλεις της Ελλάδος και φύγανε... Όχι μόνο δεν είδαν αγώνα, φάγανε και αυτό το κρύο τους. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι χάρη στους σπουδές στη ζωή μου. Αλλά μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάμε. Και αυτό που έγινε, απλά ο Ιβάν, το θυμήθηκαν τώρα τον Ιβάν. Σε λέει αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια επιμένει, κατάλαβε ότι χωρίς τους τρεις μας δεν γίνεται κάθε ποδοσφαίρου. Ακριβώς, δεν το έκαναν επειδή είναι ψυχοπονιάριδες. Το έκαναν για να σβήσουν τη δική τους κοιλίδα, έτσι νομίζουν. Και επειδή θέλουν να είναι, να τον έχουν σύμμαχο. Ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν, είμαστε δυνατοί. Έγινε, Άκη, σε ευχαριστώ. Το πρωί εχθές σου είπα ότι μιλήσαν οι δύο άνθρωποι. Είναι τελειωμένο. Εγώ απλώς ήμουν στεναχωρεμένος για αυτό που λέει ο Γιώργος. Ξυλώστε όλους τους Έλληνες που είναι από εκεί μέσα. Όλους. Γεια σου, Άκη. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Ναι. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έλα, φιλάρετε μου. Έλα. Καταρχάς, αρχιδιαιτητής, εννοείς ότι είναι αυτός που αιτείται. Μια ζωή κάνει τις αιτήσεις εκεί πέρα. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Είναι η λέξη που κρύβεται. Ναι, ναι, το ήδη. Ναι, ναι. Και η αρχή που υπάρχει. Είναι η αρχή της διαιτησίας. Αυτό είπα. Δεν ξέρω αν το μυαλό σου... Ναι. Όπως και η ΣΥΑ. Δεν λέμε, ξέρω εγώ, ο Χατζηγραβατίδης και ΣΥΑ. Ε? Ναι, ναι. Και τα αίτη. Υπάρχουν και τα αίτη ασχέτως που γράφονται άλλα. Δηλαδή ότι είναι αίτη πολλά θα είναι αυτός. Ασχέτως που γράφεται με ΑΙ το ένα και το άλλο με εψιλον, αλλά χαίρομαι που συνεννοούμαστε. Έτσι ακριβώς. Απλά... Είδες, μάνι, μάνι, βγήκαμε τρεις-τέσσερις λέξεις μέσα στη λέξη αρχιδιαιτησία. Όσες θέλεις έχει. Ναι, ναι. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Ο Μελισανίδης ναι. είναι ο καλύτερος σχετικά παράγοντας Έλληνας στην ελληνική πραγματικότητα σαν παράγοντας. Είναι ο καλύτερος. Πώς το κάνεις definieren, πώς το ορίζεις το καλύτερος. Για κάνε μου μια επεξήγα. Επειδή είναι η δεύτερη φορά που περνάει, έχει τεράστια εμπειρία. Δεν βάζει μία και παίρνει τα πάντα. Σωστό. Και λοιπόν, τώρα πάλι, ναι, χωρίς να κάνει τίποτα. Να οπαδούς να βάλουν το χέρι στη τσέπη, στην αρχή-αρχή. Και να βγάλει και κέρδος όταν ήταν στην τρίτη-τέταρτη εθνική. Έχει τον τρόπο να μπορεί δηλαδή να ασκεί διοίκηση χωρίς να βάζει το χέρι στη τσέπη. Ναι. Αυτή τη στιγμή η απόφασή του, παρόλο ότι ζημιώνει την ΑΕΚ γιατί δεν θα πάρει τα 20 εκατομμύρια μια στιγμή λίγο. Ναι, αυτό είναι μια μικρή διευκρίνηση που δεν την πολύ αναφέρουμε. Φιλάρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όμως, αν η θέση αυτή, μάλλον αν το match αυτό προχθές, οδηγούσε κατευθείαν σε ομίλους, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι, δηλαδή, το κλώτσι σε 20 εκατομμύρια ο Μελισανίδης, μια στιγμή λίγο, γιατί πέρασε. Είναι δύο μάτς μονά και ένα διπλό. Ούτε σημαίνει ότι εμείς περάσαμε. Ναι. Έχει μεγαλύτερα συμφέροντα από αυτά τα εκατομμύρια. Ακριβώς. Δηλαδή, το υποτιθέμενο κέρδος που μπορεί να έχει αν περάσει όλους αυτούς τους αγώνες είναι υποτιθέμενο. Είναι αν. Ενώ με αυτή του την κίνηση έχει πολλαπλά κέρδη. Και σε επίπεδο συμμαχίας και επικοινωνιακό και αυτό, ναι. Δεν είναι το επικοινωνιακό. Το επικοινωνιακό έρχεται δεύτερο. Το πρώτο του βασικό συμφέρον και δεν είναι χαζός. Τα έχει μετρημένα όλα. Σε επίπεδο ΕΠΟ, λες. Να σου πω καταρχάς ότι το πρώτο που συνέβη είναι όταν εμείς δεν παίξαμε κάτω στον Πειραιά και τιμωρηθήκαμε για να πάρουν αυτό το κύπελο. Ναι, φυσικά, όταν αποχωρήσαμε. Που αποχωρήσαμε και... δύο να το κάνουμε. Ναι, ναι, και εμείς ο δικός μας τήρησε το λόγο του ότι ακριβώς. Φεύγουμε για να τον ξυλώσουμε αυτόν που είναι τόσα χρόνια δυνάστης και τα έχει σαπίσει όλα και αυτός κατέβηκε... Και πήρε ένα κύπελο. Okay. Άρα εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Καμία. Αλλά το βασικό όμως είναι ότι αυτός τώρα εκτιμάει σωστά. Λέει, αυτός ο δυνάστης, ο οποίος τα έχει από παντού πιασμένα, με εξουσίες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ναι. πώς μπορεί να γίνει
που φτιάχνει τους κανόνες όπως γουστάρει, ναι, ο άλλος. Πώς μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, μόνος του, όχι, μόνο με συμμαχία. Με κάποιον που έχει οικονομική δύναμη και αυτή την οικονομική δύναμη δεν, θα, δεν την έχει, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά ξέρει ότι αυτό είναι δύναμη. Άρα δεν θα, θα υποχωρήσω τώρα για να μπορώ να έχω το αποτέλεσμα μετά. Okay. Είναι ωραίο να είσαι δυνατός, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και να θέλουν οι άλλοι να συμμαχούν μαζί σου, να σε χρειάζονται. Έτσι. Λοιπόν, 18 μήνες ήμασταν αλάθητοι, αίτητοι και ταμπλούχοι. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί όλοι που έχουν τεράστια φωνή αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για όλους εμάς, μιλάω για άλλους που είχαν εξαφανιστεί και δεν μιλούσαν. Ναι. Και δυστυχώς τώρα βγήκαν με μια τεράστια φωνή να καταδικάσουν τα πάντα. Να σημαδεύουν το Σαββίδι ότι αυτός είναι και κανένας άλλος που φταίει. Ναι, ναι. Λοιπόν, το φταίξιμο, επειδή ήταν όντως ένα τεράστιο τραγικό λάθος, όταν ο Σαββίδης πληρώνει και έχει φτιάξει δημοσίους υπαλλήλους εκεί μέσα, μπορούν να κάνουν και χειρότερα λάθη από αυτό. Δεν χρειάζεται δόλος. Ναι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω για δόλο, δεν μπορώ να μιλήσω. Περνάει το μυαλό φυσικά. Έτσι. Υπάλληλους, το έχουμε δει κοστά είναι. Ναι. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ξέρετε κάτι. Ή παράγεται ή δεν παράγεται έργο και σκόνται. 100%. Και... Όπως επίσης ρήτρες. Έβλαψες. Εδώ τώρα η ζημιά λόγω της συμπεριφοράς ΣΑΕΚ δεν είναι έτσι. Αλλά φαντάσου τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Έλα εδώ, ναι. Αυτή σου η αυλεψία εμένα εντωμεταξύ. Δεν μιλάμε για κάτι. Μιλάμε, ρε παιδιά, για κάτι τόσο απλό που δεν το χωράει ο νου σου. Αυτή σου η αυλεψία εμένα, ξέρεις τι μπορούσε να μου επιφέρει, τι επιπτώσεις τραγικές. Εμένα δεν μ' αρέσει που εμείς συνοριζόμαστε και συμπαρασυρώμαστε με αυτούς που θέλουν να πάθουμε ζημιά. Ναι, λέει να πάμε στην τρίτη θέση. Γιατί να πάμε στην τρίτη θέση? Παίξαμε το παιχνίδι και είχαμε το αποτέλεσμα. Γιατί να το χάσουμε το αποτέλεσμα? Αυτή είναι μία οπτική γωνία. Η άλλη λέει ότι εφόσον έκανα λάθος, πρέπει να το πληρώσω. Καμία χάρη, κανένα δώρο. Αυτό είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα τυπικό λάθος. Τυπικό. Δεν είναι ουσιαστικό. Τυπικό. Μα είπα, δεν βάλαμε μέσα ντοπαρισμένους παίχτες, ούτε αφαιρέθηκαν βαθμοί από άλλους για να βρεθούμε εμείς εκεί. Αγωνιστικά η ομάδα το αξίζει 100% με τα στραβά της, με το ντεφορμάρισμά της, με όλα. Έτσι. Όταν υπάρχουν κανόνες, Κωνσταντίνα, και αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για όλους και είναι σωστοί, εμείς οι δυο συνεννοούμαστε ότι αυτό τον κανόνα τον αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν είναι ουσιαστικός και παίζουμε ουσιαστικά το παιχνίδι, αφού έχουμε συνεννοηθεί εκ των προτέρων, παίζουμε το παιχνίδι και έχει το αποτέλεσμά του. Γιατί πρέπει να κριθεί αλλιώς και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σύρεται από την ΑΕΚ? Ίσα ίσα η ΑΕΚ σέβεται τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ που παρατάει τα εκατομμύρια που τον θέλει η σύμμαχο. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Έγινε, φιλάρετε μου. Και όχι όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν. Έγινε. Και... Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εδώ. Αυτές οι τέσσερις γραμμές, μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Και συγγνώμη που περιμένατε. Και οι άλλοι τρεις γιατί. Ναι, έλα, Στράτο. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, τελικά το έχασα το στοίχημα με το 20άρικο. Α, εσύ ήσουν με το 20άρικο. Ναι, εγώ. Τι είχε πει ότι βάζω στοίχημα ότι θα κάνει. Ότι ήθελα να βάλω ένα στοίχημα με έναν ακροατή, όποιον ήθελε, ρε παιδί μου. Ένα 20άρικο, ότι θα κάνει ένσταση πριν τις 11 το πρωί. Στράτο μου, αυτά που κέρδισε μην κάνοντας την ένσταση. Βρε, εγώ το ξέρω. Πολλά περισσότερα. Σε κάθε επίπεδο. Βρε, άκουσε με να σου πω. Σε μένα μην το λες. Εγώ δεν ζω στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω συμπαοκτσίδες και αριανούς να συναναστρέφομαι. Έχω Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και αεκτσίδες. Εγώ αυτά που μου λες εσύ τα συζητάω και τα βλέπω κάθε μέρα. Ναι, επειδή δεν περιμένω από κάποιον άλλο. Επειδή έλεγες ότι βάζω στοίχημα ότι θα κάνει ένσταση. Ρε φίλε, πάμε σε αυτό φίλε, μιλάμε. Το ναι. θέμα ποιο είναι. Δεν κατάλαβες τι έκανε χτες ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβες τι έκανε χτες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε τον μπαλάκι στην ΑΕΚ. Και βγήκε και ο Κεσετζόγλου και το είπε. Ο ΠΑΟΚ πέταξε τον μπαλάκι στην ΑΕΚ. Και τους λέει ή βγαίνετε και παραδέχετε ότι είστε χάρτινοι ή παίζετε το μάτς στα ίσα, διαλέξτε και πάρτε. Ναι. Ή θα κάνετε λοιπόν δεύτερη φορά. Την ΑΕΚ ζήτησαν, από την ΑΕΚ ζήτησαν από τον ΠΑΟΚ να παίξουμε 8 παίχτες. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις αυτό? Δεν... Ζήτησαν από τον ΠΑΟΚ να παίξουμε 8-9 παίχτες. Δεν ισχύει αυτό.
Τώρα δεν ισχύει αυτό. Εγώ σου λέω ότι από τον ΠΑΟΚ ζητήθηκε να παίξει με τους παίκτες που είχαν δελτίο. Να πούμε και κάτι άλλο. Την ΑΕΚ δεν τη βάλει να παίξει με το ζόρι. Είπε ναι, η ΑΕΚ παίζω. Έτσι, να πούμε και αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν είπα κανένας ότι τους απείλησε κανένας να μπορεί να παίξει. Αυτό λέω, δεν μαστιγώθηκε κανένας. Είχαν δικαίωμα να πούνε δεν παίζουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δελτία και να τιμωρηθούμε εμείς. Είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Δεν ξεκινάει το παιχνίδι γιατί είναι υπέτειος του ΠΑΟΚ. Χάνει το μάτι στα χαρτιά, τέλος. Μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να το κάνει. Όλο αυτό που έγινε είναι άμεσα συνυφασμένο με το χάρτινο του 18. Να το ξέρετε. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και στην ανακοίνωση, Στράτο, στην ανακοίνωση την είδες. Τα μάτς παίζονται μέσα, τα μάτς παίζονται μέσα στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά. Αυτό είναι, από χτες το βράδυ. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε τόσο καιρό. Έτσι, έρχονται στα λόγια μας. Από προχτές το βράδυ ακούγεται αυτό. Έρχονται στα λόγια μας. Αυτό ακούγεται από προχτές το βράδυ. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ τους πετάει τον μπαλάκι και τους λέει ή το παίρνετε το μάτς στα χαρτιά και επιβραβεύεστε ότι είστε χάρτινοι μαζί με το τμήμα του χάντμπολ που πήρε πρωτάθλημα στα χαρτιά και πανηγυρίζετε και μια χάρτινη δεύτερη θέση ή παίζετε το μάτς και κάνετε ό,τι κάνετε. Ό,τι μπορείτε. Ναι. Και αποφάσισαν το δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ ήταν χαμένος όπως και να έχει. Να ξέρεις. Εμείς ήμασταν χαμένοι. Ό,τι και να κάναμε, πάλι χαμένοι θα βγαίναμε. Είτε παίζαμε με 8, με 9, 10 παίκτες πώς ήταν, είτε παίζαμε και βγαίναμε και έκανε ένα σωστό. Ένας σωστό. Όπως ό,τι και να έκανε η ΑΕΚ, ό,τι και να αποφάσιζε θα ήταν κερδισμένοι. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Ακριβώς. Ήταν win-win και για τους δυο. Ο Μελισανίδης σου λέει ότι εγώ για ομάδα για Champions League δεν έχω. Ποιους δυο. Τώρα πήρα τον προπονητή. Και τους δυο να χτίσει ομάδα να πω και στο καινούργιο το γήπεδο και μετά βλέπουμε. Ναι. Γι' αυτό αν δεις κάποια σχολιάκια από κάτω, έλα μωρέ, ο παδόν της ΑΕΚ που απευθύνονται στο Μελισανίδη λένε έλα μωρέ τώρα να μην βγούμε Champions League. Ποιος βάζει λεφτά τώρα να κάνει μεταγραφές γιατί το Champions League θέλει και κάτσε, ομάδα. Κάτσε, περίμενε. Αυτοί το θεωρούν δεδομένο ότι θα περάσουν δηλαδή τους τρεις γύρους και θα πάνε στους ομίλους. Ναι, όχι, θεωρούν ότι για να μπει στο Champions League πρέπει να επενδύσεις και λεφτά. Ξαναλέω για να κάνεις ένα πράγμα, Στράτο, και προς όλους σας. Αν αυτή η βραδιά προχθές και αυτό το match οδηγούσε κατευθείαν. Άσε, ρε φίλε, τώρα. Αν με το που είχε πριν σφυρίξει, πριν στεγνώσει ο υδρότας στα μέτωπα των παιχτών, θα είχε γίνει. Εγώ το ξέρω, Κωστή. Τώρα... Απλά να ξέρεις κάτι. Απλά να ξέρεις κάτι. Το θέμα είναι ότι πλέον θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να μπει στη διαδικασία. Να μην είναι στα πρότυπα του Σαββίδη ως τέρμα ηθικός. Θα πρέπει δηλαδή να αναγκάζει και τον άλλο να τον φέρνει πρώτων ευθυνών του. Γιατί ο Σαββίδης τι θα έλεγε, άμα ήταν ας πούμε ο Σαββίδης εκεί, θα έλεγε πάμε να πάρουμε ούτε την ομάδα να φύγουμε, δεν το ρισκάρω. Δεν το ρισκάρω να χτυπήσει κανένας παίκτης και να έχουμε ιστορίες. Θα έπαιρνε την ομάδα και θα έβγες, το λέω ευθέως. Άμα ήταν εκεί ο Σαββίδης. Θα την έπαιρνε την ομάδα και θα έβγες το κήπεδο και θα έκανε το μάτι στα χαρτιά ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι βεβαισμένος. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ να μάθουμε να φέρνουμε και τους άλλους πρώτων ευθυνών τους. Και πρόσεξε, αν τυχόν γίνει καμιά ιστορία, μία στο δισεκατομμύριο, και υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός και είναι να πάρουμε κανένα τίτλο, εάν δεν το δώσουμε στην ΕΠΟ, εγώ θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, φίλε. Να παραδοθεί το πρωτάθλημα πίσω στην να ΕΠΟ. Να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ας σου περιμένουμε. Λέω, εάν πέσει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Προλαβαίνω όλους τους καλοθελητές. Φιλιά όλους πολλά. Φιλιά. Γεια σου Στράτο. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Αυτοί οι τρεις που είναι μέσα, παιδιά, μην παίρνετε άλλο να πω σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Έλα Τάσο, έλα. Έλα αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν, να συμπληρώσω λίγο τον φίλο τον Στράτο. Ότι αυτό το είχε πει τότε και ο Κυριάκος στο θέμα με τον Πλατανιά που είχε γίνει ο ξεδαρμός. Ναι. Ότι σε καμιά δεν θα δεχτήκα. Τίτλο πρωταθλητή στα χαρτιά, το πρωτάθλημα θα παραμείνει ναι, ναι, δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε, League, δεν θέλουμε τέτοια. Θα παραμείνει στη Super League και μόνο την ηθική δικαίωση λέει. Ζητάμε. Αυτό θέλουμε, να τους δούμε αυτούς οι οποίοι, αυτοί που στείναν παιχνίδια σύμφωνα με την κυρία Σπανού, να πέσουν στη Β' Εθνική. Τέλος, αυτό. Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση δική. Αν τώρα η συγκυρία μετά να δείξει εμάς πρώτους, θα είναι μόνο καθαρά βαθμολογικό, κανένας τίτλος, ακριβώς, κανένας επίσημο, κανένα τίτλο. Ακριβώς. Ούτε, ούτε φιέστες, ούτε πανηγύρια, τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Δώσ' το. Τι συζητάμε, ρε Κώστα, τώρα δεν υπάρχουν. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, επειδή μιλάμε τώρα υποθετικά όμως, έτσι. Αυτά είναι αν, με υποθετικό λόγο. Έτσι το λέμε σε περίπτωση, από τώρα το λέμε, να το είμαστε ξεκάθαροι όλοι μας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας μας σε αυτό το θέμα. Έτσι. Επίσης έχω βαρεθεί από προχθές το βράδυ να βλέπω έντονο το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δηλαδή, σε λίγο θα αποθεώνουμε και τους διαστές μας εμείς στον ΠΑΟΚ. Τι κάνει κάτι, μάγκας ο Μελισανίδης και τέτοια, ρε παιδιά.
Φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι, και να πάμε από μόνοι μας να κάνουμε την ένσταση και να καταθέσουμε ένσταση και να πάμε και να αφήσουμε τη δεύτερη θέση. Και αυτά, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται όμως. Με ξένα κόλληβα, λέει, όλοι κάνουν κυρίες, πολύ μάγκες είναι όλοι μεταξύ. Εντάξει, okay. Εσύ συμφωνείς ότι δεν θέλω χατήρια. Συμφωνούμε σε αυτό. Ότι με ενοχλεί που... Να σου πω κάτι, αν η ΑΕΚ μπορούσε και μπορεί να ασκήσει το οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα με επιπτώσεις σε μένα, ας το κάνει ή ας το έκανε. Από εκεί και πέρα, αυτή, επειδή είναι κουτοπώνηρη, όπως το λέω, τα ζυγίσανε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και θεωρήσαν προφανώς 100% ότι τα, του συνέβαιρε τα άμεσα αυτό, ωφέλη, βέβαια, τα άμεσα, και τα άμεσα ωφέλη που και θα τα έχουν, μακροπρόθεσμα. Ναι. Άκουσε με να δεις, τα άμεσα ωφέλη που θα έχουν και στο μέλλον με το να μην καταθέσουν ένσταση σε σχέση με το δυνητικό κέρδος που θα τους έδινε η πιθανότητα του αν και του σωστό, αν. Σωστό. Λοιπόν, καταλάβαμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερα. Σωστό. Συμφωνούμε, Τάσο, ότι αν αυτό το μάτς έδινε πρωτάθλημα προχθές ή αν οδηγούσε απευθείας ο Μήλος... Μα τι να συμφωνούμε, ρε Κωστή, το παράδειγμα δεν το έχουμε το 18. Ακριβώς, εκεί το βλέπουμε. Συζητάμε για το αυτονόητο. Εντάξει, όχι κολυμπήθρα του Σιλοάμ τώρα, γιατί είδα πολύ κολυμπήθρα του Σιλοάμ από χθες. Είδα αγιοποίηση, παιδιά, έλεος. Το σύνδρομο επί τουρκοκρατίας, σπάξε με αγάνα γεια σου, μην το ξαναβλέπουμε τώρα και στη σύγχρονη εποχή. Σε παρακαλώ δηλαδή τώρα. Είναι δυνατόν να το ακούμε αυτό από όλο τον κόσμο. Δηλαδή να σου πω κάτι, αν εσύ ξεχάσεις, είσαι υπεύθυνος σε μια εταιρεία ή οπουδήποτε άλλο και ξεχάσεις να βάλεις στο συναγερμό, δίνεις αυτομάτως τον κλέφτη το δικαίωμα να το πεις, εντάξει, αφού δεν έβαλες συναγερμό, αλλά κλέψω τη γουστάρι, ναι, αφού έκανα ένα τέτοιο λάθος. Τι συζητάμε τώρα, ρε παιδιά. Έγινε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σου λέω, με τσατίζει, γιατί το βλέπω αυτό το αυτομαστίγωμα και βλέπω πάρα πολύ μεγάλη άπλα με το κακό της ομάδας μας. Όχι, παιδιά, δεν πάει έτσι και δεν θα ξεχάσουμε ότι αυτός ήταν στην κανονική. Αυτή η ομάδα. Καμία κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Κανένας εξαγνισμός. Που κατεβαίνανε στα ποδητήρια και ζουλούσαν τα μπομπόλια των διατητών και κάνανε τραμπούκους κτλ. Μην αρέσουμε τώρα, δε. Τα πάμε στην αρχή, μην λέμε τα ίδια. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Έγινε, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ. Εδώ. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Σήμερα τα καθυστέρησα πολύ. Σας καθυστέρησα πολύ. Έλα, φίλε μου. Έλα. Είσαι ο Γιάννης από Καλυθέα, Παοκάρα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Γεια σου. Καλυθέα, λοιπόν, Αθήνας. Αθήνα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής. Πρέπει να σταματήσουμε να βγάζουμε από μόνοι μας τα μάτια μας. Ναι. Και αυτό έχει δύο παρακλάδια. Το ένα το παρακλάδι είναι: στελεχώνουμε σωστά την ομάδα για να μην γίνονται αυτά τα λάθη. Ολόσωστο. Ανάγκη. Αδύρυτη. Ανάγκη, δηλαδή δεν το συζητάω καν. Αυτό που λες, ναι. Αυτό πάει και σε αυτό που έγινε και στο ιατρικό τμήμα. Και σε αυτά που δεν θέλουμε να γίνουν. Ναι, ναι, σε όλα. Και το ιατρικό τμήμα. Γινόντουσαν κάποιοι τραυματισμοί για 1,5 μήνα και τελικά ήταν 6 και 7 μήνες. Ειδικά λοιπόν, στον Κρέσπο και στο Ζαμπά, Γιάννη. Στον Κρέσπο και στο Ζαμπά, παιδιά. Έχουν γίνει. Τι να πούμε τώρα, δεν είμαστε γιατροί για να πούμε ορολογία. Αλλά τους χάσαμε όλο το χρόνο για κάτι που υποτίθεται θα τους άφηνε έξω, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 μέρες, 40. Χάσαν όλη τη σεζόν. Η καινούργια σεζόν πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Όλα. Σοβαρή στελέχωση στο ιατρικό κομμάτι. Από εκεί και μετά, να σταματήσουμε να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας, πάει και στο άλλο. Πάει στον υπόλοιπο οργανισμό του ΠΑΟΚ και στον κόσμο, όπου δεν πρέπει να τρογόμασταν μεταξύ μας τι έπρεπε να γίνει, γιατί έγινε έτσι, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αυτό τρώει την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, τι προτιμάμε, να πει κάποια στιγμή ο πρόεδρος, τι είναι αυτή, ρε παιδί μου, που έχω μπλέξει και να γυρίσουμε στους γουμενοπαγόνιδες. Ναι. Όχι, βέβαια. Ο Σαββίδης έχει πείσμα, ποντιακό κεφάλι και θα τα καταφέρει να τα κάνει όλα όπως θέλει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, έχει πολλά μπροστά της η ομάδα για το καινούργια σεζόν, το αγωνιστικό, πολλά. Αν θα κρατήσει τον Ολαφέρμπεν να τα βάλει όλα σε μια σειρά. Πολλά. Γιάννη μου, αυτά θα τα συζητάμε από την Κυριακή το βράδυ και μετά. Σωστά. Μέχρι την άδεια έχουμε μπροστά. Δεν έχουμε τόσο χρόνο όσο άλλες χρονιές καλοκαίρια. Έτσι, είναι φέτος όλα είναι πολύ πιο μαζεμένα. Άλλο, ναι. Να προσθέσω, επειδή είπανε κάποιοι οπαδοί ότι ξέρω εγώ και τα λοιπά, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του ότι δεν θα πανηγυρίσω, λέει, τον τίτλο, αν τυχόν πέσει που λες ότι είναι επιθετικό σενάριο και ας μην το συζητάμε ακόμα και να δούμε. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Όταν ο Ολυμπιακός διαμόρφωσε τη διαφορετική διαφορά των 10-12 βαθμών
με το χ που έπρεπε να έρθει το Ολυμπιακός Αστέρας. Στα τρία από τα τέσσερα μάτια. Με τα πέναλτι που δεν δόθηκαν. Κέρδισε, ναι. Κέρδισε με διτικές αποφάσεις τα τρία από τα τέσσερα με τον Παναθηναϊκό υπέρ του. Ναι. Το μεταξύ μας που η μπάλα έχει βγει out. Ναι, σωστά. Το γύρισμα και γίνεται το αυτογκόλ. Και άλλα πολλά. Τα παιχνίδια με τον Όφη μέσα έξω. Μέσα έξω και εκείνα ήταν κάποια πέναλτι που δεν είχαν δεθεί. Λοιπόν, άρα έχει διαμορφώσει μια βαθμολογική 12 βαθμών η οποία και έχει κάνει και αυτή τη σκευωρία και αυτό που επηρέασε την ομάδα ψυχολογικά. Άρα λοιπόν εγώ θα το πανηγυρίσω το υποθετικό σενάριο και θα το καταπανηγυρίσω. Μη σου πω θα το πανηγυρίσω σε δόση υπερβολής και περισσότερο από το 19. Γιάννη μου, δεν είμαστε οι ίδιοι με αυτούς. Αυτός πήγε να σε κλέψει. Τα ακούω αυτά που λέει. Βεβαίως, ναι, okay. Εντάξει. Κατάλαβε τι εννοώ, με νιώθει okay. Τώρα. Σε νιώθω, το καταλαβαίνω. Απλά δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Να μου πεις, αυτοί δεν πήραν κύβδηλο και με το Βάλνερ. Βάλαν ένα χάρτ, ένα ψεύτικο το βάλαν και κάναν και φιέστες, έτσι. Και τα σκυλιά γαυγίζουν στο βάθος, φίλε. Φαντάσου δηλαδή. Η ΑΕΚ δεν το έβαλε. Ένα κύπελο που δεν το πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένα πρωτάθλημα. Και το πανηγύρισε. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Κάτι άλλο. Ναι. Είναι πολύ ο στρατηγός που σε παίρνει και σε ένα τηλέφωνο σεβασμός μεγάλος. Respect. Τα χαιρετίσματά μου και να είναι καλά ο άνθρωπος. Ακούει. Είναι, μπορεί να μην είναι όπως λέει και ο ίδιος γιατί αυτός το αναφέρει. Εγώ δεν είμαι λέει μορφωμένος κτλ. Είμαι φιλόσοφος και αυτά που λέει είναι όλα σωστά. Κάθε του κουβέντα. Όταν λοιπόν είχε βγει και σε άλλες εκπομπές εκτός από τη δικιά σου, όταν έχω ακούσει και στη δικιά σου εκπομπή, τον έχω ακούσει και σε άλλες και ξέρω όταν παίρνει τηλέφωνο. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, γιατί ό,τι λέει είναι σωστό. Αυτός λοιπόν ο φιλόσοφος που ξέρει πάρα πολλά πράγματα γιατί έχει ζήσει πολλές καταστάσεις, έτσι, ό,τι αναφέρει, τι διέκρινε, διέκρινε ότι ο ΠΑΟΚ πάει ας πούμε με μια φαγωμάρα που επικρατεί τη φετινή χρονιά για τον ΑΒ λόγο, για το αγωνιστικό, αυτό έχει γίνει. Ναι. Το κλίμα έχει χαλάσει όλη τη χρονιά, ναι. Μια φαγωμάρα και ήθελε να καταθέσει την άποψη του άνθρωπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, γιατί βλέπει ότι όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κεφαλή. Έτσι, ένας ισχυρός. Γι' αυτό παλεύουμε εμείς σαν εκπομπή. Αν δεν τον είχαμε, ναι, αυτό αν προσπαθούμε. Δεν είχαμε κοστί. Ναι. Άστο, αν φίλε, δεν τον είχαμε κοστί. Άστο, μην αυτόν τον ισχυρό. Στην τελευταία αυτή, αυτό το γεγονός που έγινε τώρα, θα είχαμε φάει μια φάρσα. Άστο, μην το συζητάς. Εννοείται. Ούτε να συζητήσει με κάποιον. Δηλαδή, αν είχες ένα γούμενο παγόνι, θα την είχες πληρώσει την ίδια. Άστο, δεν υπήρχε. Δεν θα ήμασταν καν εδώ τώρα. Έγινε, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννη. Έγινε. Να είσαι καλά. Ναι. Κάθε κουβέντα του στρατηγού έχει μέσα της πάρα πολύ σοφία γιατί τα έχει φάει με το κουτάλι όλα αυτά, τα γήπεδα, τα χρόνια. Το ξέρει και ο ίδιος, τα έχουμε πει και κατηδίαν, τα έχουμε πει και στον αέρα. Έτσι. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα, ρε, Κωστή, καλύτερα. Έλα, Στέλιο, σήμερα καθυστέρησα πολύ. Κωστή. Έλα. Μην παίρνετε άλλο να πάμε σε διάλειμμα, παιδιά, για να μην περιμένετε στο διάλειμμα. Ναι, έλα. Ο Μελισσανίδης. Επειδή σίγουρα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, για να κάνεις τόσα λεφτά δεν τα κάνεις άμα δεν είσαι και γάτα. Εντάξει. Ανάμεσα στα άλλα χρειάζεται και ξυπνάδα για να κάνεις τόσα λεφτά. Όχι μόνο όμως εξυπνάδα. Σε ζυγαριά ακριβίας τα έχει βάλει κάτω και τα έχει ζυγίσει όλα. Και το τελευταίο γραμμάριο, όλα. Αυτό που έγινε το 18, το στήχησε, είχε μια φιλία με τον Σαββίδη, είχε μια καλή σχέση και αυτή η σχέση απομακρύνθηκε. Τώρα άμα έκανε ξανά το ίδιο θα απομακρυνόταν κι άλλο και αυτό το στήχησε οικονομικά. Και σε δύναμη, γιατί μόνος του δεν μπορεί να τους φέρει βόλτα. Και τα βάλε κάτω τα πράγματα και είπε εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να δώσω μια ευκαιρία να δείξω μετάνοια και να ξαναγυρίσω να ξαναπροσεγγίσω τις σχέσεις μας. Πιθανόν. Σου λέω εγώ πιθανόν, δεν είμαι πιθανόν. Δεν λέω πώς εκτιμάω μια κίνηση που κάνει Στέλιο μου, η αναφορά μέσα που λέει ότι τα μάτς κερδίζονται μέσα στα γήπεδα και όχι στα χαρτιά είναι στην ουσία σαν να απολογείται. Για αυτό που είχε γίνει το 18, σαν να τον είναι φωτογραφίζει εκείνη την ιστορία. Δεν το ξέρει. Ο Μελισσανίδης δεν το ξέρει ότι τους λέμε χάρτινους αυτά τα δύο χρόνια. Για αυτό που έγινε τότε. Εσύ τι λες, εγώ πιστεύω τον πείραξε, φίλε. Εγώ πιστεύω τον πείραξε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα του είχε πειράξει τον εγωισμό. Και τώρα χαμογέλασε το βράδυ της Κυριακής και είπε: πουλάκια μου, ελάτε το. Να μια ευκαιρία. Δεν ρεφάρεται αυτό, το ξαναλέω. Δεν ισοφαρίζεται, αλλά έτσι. Κάνει και μια επίδειξη δύναμη ότι εγώ είμαι η ΑΕΚ, εγώ αποφασίζω για τα πάντα. Καλά, εντάξει. Κανένας άλλος δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι de facto. Το μόνο κέρδος από αυτή την υπόθεση, από αυτό το χοντρό λάθος που έγινε, ξέρεις ποιο είναι ο 20. Για πες. Ότι δεν πήρα χαμπάρι, γάβε και χτυπιούδες. Α, το φίλε, άστο, αυτό είναι δράμα έχει εκεί.
Δράμα, δράμα. Δηλαδή, ο άλλος τώρα ψάχνει να δει ποια κεφάλαια θα πάρει. Άστα, μην το συζητάς. Ντουγάρια, ντουβάνια, ντουγάνια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα σε λέει οι άλλοι, χάσαμε το αίτο, χάσαμε το... τη χαρά να τους κάνουμε εμείς. Δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Άστο. Είναι το μόνο θετικό και ένα είναι σίγουρο, φίλε, με αυτούς που έχετε σαβίδι στη διοίκηση, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Ποτέ. Πάτε να κάνουμε κάποια άλλα καμία και θα τρέχουμε ποτέ. Και θα τρέχεις και θα πληρώνεις και θα πληρώνουμε εμείς με αισθήματα. Άστο, άστο. Και με φθορά, ψυχική και σωματική και τα πάντα. Και κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάρ' τους τα κεφάλια. Δεν ξέρω, θα μοιράσει αρμοδιότητες ευθύνες ότι εσύ για αυτό δεν το ξέρω. Πόσο, αυτό. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτός αποφασίζει, αυτή είναι, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Τι να το πούμε. Αυτά είναι πολύ χοντρά λάθη, γιατί δεν μπορεί να πεζόταν ένα πρωτάθλημα. Σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων. Αυτό δεν έχει γίνει στον ΠΑΟΚ του Γούμενου. Έτσι. Άστο τώρα. Έγινε. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μεσημέρι. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Σε φιλώ. Λοιπόν, διάλειμμα γρήγορο, έπρεπε να δεν κάναμε 9 και επιστρέφω αμέσως με τις υπόλοιπες γραμμές. Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στις γραμμές για να μην περιμένετε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το ναι. Τι κάνεις. Δόξα. Αυτόμορφο δίον. Οφείλεις μία συγγνώμη πριν πεις οτιδήποτε. Για... να ξέρεις. Για ποιο, να την πω. Να την πεις, δημοσίως. Να την πεις δημοσίως. Γιατί μας είπες ποιματάκια για ντροπές και για υποβιβασμούς, ενώ σε λοιπόν, συμπεριφέρθηκα ωραία. Αυτά όχι. Είναι μέσα στην καζούρα. Δεν είναι καζούρα. Τέλος πάντων, αν σας πειράχτηκε αυτό, εντάξει, συγγνώμη, δεν είναι. Τέλειος. Τώρα συζητάμε. Τώρα συζητάμε λοιπόν, ό,τι θες. Πάμε. Άκουσε εσύ. Δεν πήρα τηλέφωνο για να πω για αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες. Απλώς με πήραξε προχθές και πήρα τηλέφωνο με το κλεισες, εντάξει, είχες χάλους στη γραμμή. Δεν στο κλείσα γι' αυτό επειδή είχα χάλους στη γραμμή. Στο κλείσα επειδή περίμενε στο τέλος και μας είπες αυτό που ήταν προσβλητικό. Μίλησε για ντροπή, δηλαδή στην ουσία μας πρόσβαλες όλους. Και θέλω σε αυτή την παρέα. Κερκίδες είναι αυτά τώρα, δεν είναι, εντάξει, αυτά τα λέμε οπαδικά. Θέλω να σου πω κάτι. Σεβόμαστε απεριόριστα το να υποστηρίζεις κάτι άλλο. Έτσι, εγώ βλέπεις πως μιλάω. Και να πεις αυτό που θέλεις. Είτε είσαι ΑΕΚ, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε Άρης, οτιδήποτε. Εδώ όμως σε αυτή την παρέα που μπαίνεις, θέλω να σέβεσαι και αυτό που υποστηρίζουμε εμείς. Ναι. Και άρα... αν δεν το σεβόμουν, άκου να σε πω, για μένα, για εμάς τους αεξίδες, ο εχθρός είναι ένας. Δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε ο Ηρακλής. Εμάς ο εχθρός είναι ένας, κόκκινος. Okay. Βλέπουμε κόκκινο σαν τους τάβους. Πάμε παρακάτω. Αφιάζουμε. Πάμε, το λύσαμε λοιπόν. Αυτό αφού είπε συγγνώμη προς τιμή σου, πάμε λοιπόν. Παρακάτω. Εμέρα με πείραξε κάποιος ακροατής εκείνη την ημέρα που είπε ο κύριος από το Δίον δεν τρέπεται που είναι Μακεδόνες. Δεν τρέπομαι που είμαι Μακεδόνες και στο έχω πει και το λέω με κεφαλαία γράμματα. Είμαι Μακεδόνας. Πέρα από τα Μακεδόνας δεν είναι μόνο ο Παοξής ή ο Οριανός, είναι και οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Δόξα τω φυσικά Θεό, είναι άσχημο. Εντάξει, okay, μπορεί να υποστηρίζει κάτι άλλο. Να αγαπά λοιπόν, τον τόπο σου, οκ, okay, αυτό είναι δικαίωμά σου. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα για τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι. Ερώτηση σου κάνω, αφού είσαι αεξής. Ερώτηση. Ναι. Θεωρείς ότι έπραξε πονηρά όχι. Και έξυπνα ο Μελισσανίδης που δεν έκανε ναι. Ένσταση, γιατί θα έχει παραπάνω ωφέλη έτσι, ή έπρεπε να κάνει ένσταση. Ο Μελισσανίδης, γιατί είναι παράγοντας βαρβάτος, πήγε στο δικαστήριο και αποκάλυψε αρχικατίνα του Μαρινάκη. Ο Μελισσανίδης ναι. Δεν έχει πρόβλημα ούτε με το Σαββίδι ούτε με κανέναν άλλον. Ο Μελισσανίδης γνωρίζει ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει ένα κατεστημένο του Ολυμπιακού, του Κόκκινου ναι. Και του Μαρινάκη. Και ότι μόνος του δεν μπορεί να το εξαρθρώσει. Χρειάζεται και το δυνατό ΠΑΟΚ μαζί του. Μα ναι. Μαζί δεν τα ξεκινήσαν. Πριν 4 χρόνια μαζί δεν ξεκινήσαν. Μαζί, αλλά την έκανε ο δικός σου όμως. Όχι, δεν την έκανε. Πώς, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, τώρα, στο τώρα μιλάμε. Σε ακούω. Λοιπόν, τώρα είμαι πάνω πρόπο Δισολύμπου, κάτω από ένα πλατάνι. Περιμένω τώρα με θύ νερό τώρα να ποτίσω τα αμπέλ. Δεν έχω πολύ ώρα. Τι ωραία. Αμπέλ, κάτι για αμπέλ είπες. Είναι εκεί ο προπονητής μας. Όχι ρε, αμπέλι ρε. Αμπέλι, εγώ αμπέλα άκουσα κάτι, περιμένω να έρθει ο αμπέλ και τα λοιπά. Γι' αυτό όχι, λέω. Όχι ρε, αμπέλι ρε, το κτήμα μου. Δεν το ξέρω βρε, πλάκα σε κάνω, χαβά σε κάνω βρε. Όταν θα βγάλω στα φίλια θα σε πάρω. Ερώτηση τώρα, έχω μία ερώτηση. Εσύ που... Μπορεί να σε φέρω Θεσσαλονίκη όταν θα βγάλω την ίδια και στα φίλια, γιατί έρχομαι συχνά Θεσσαλονίκη, έχω σπίτι. Α, φίλε, σαν τη ρόγα δεν έχει. Όχι.
Τίποτα, λέω, α, κάτι δικά μου. Θυμήθηκα την Ελένη Ρήμου. Αλλά λέω όμως ότι... Όταν θα έρθω, γιατί και προχθές την Κυριακή ήμουν Θεσσαλονίκη. Γιατί σε λέω, έχω τα παιδιά τους, σπουδάζουν τρία παιδιά. Λέω, έχω μία ερώτηση. Μιλώντας μου μέσα από το αμπέλι, αυτό που λες λέγεται αμπελοφιλοσοφία ή όχι? Όχι, όχι, εγώ είμαι. Καταρχήν να σε πω κάτι. Άμα θα πεις μέσα στο site του δικό μου και αυτό στο site, στη σελίδα που έχω στο Facebook και αυτό. Α, στη σελίδα. Ναι. Φιλόσοφος, δηλαδή βγάζω πολλά. Μάλιστα. Βγάζω πολλά. Προχθές όταν αγόραμε τον ΠΑΟΚ, 11 παρά 10. 11 παρά 10. Πρόσεξε πώς θα κλείσεις πάλι. Για το σχετικό. Ναι. Και αρχίζω και κατεβάζω και, και κάνουν απαντήσεις κάποιοι φίλοι μου και λέει, τι λες, είσαι τρελός. Λέει, κάτσε, καθίστε, λέω, θα τελειώσει ο αγώνα και θα δείτε, λέω, τι γίνεται. Λέω, το γνώριζα από το ημίχρονο. Μάλιστα. Και αυτό το ξέραμε από πριν. Έγινε δύον. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άκουρα, ναι, σε πω, άκουρα σε πω, θα έρθω Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, 20 μέρες θα σε ψάξω. Θέλω να σε πω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν λέγονται εδώ στην εκπομπή. Εδώ δεν τώρα, έχουμε εμείς θέματα. Δεν έχουμε να κάνουμε, αλλά... να κρύψουμε τίποτα. Ναι. Και στην εκπομπή να πει. Να σε πω κάτι. Ναι. Ήμουν πλήρη αντίθετος με αυτό που έχει κάνει ο Μελισσανίδης χθες. Α, έτσι. Τι, το ήθελες πάλι στα χαρτιά? Μυαλό δεν βάζει! Χάρτινος δεν είμαι. Χάρτινος μια φορά, χάρτινος για πάντα, ε. Χάρτινος δεν είμαι. Πάνω σε αυτό να σε απαντήσω όμως, να σε δώσω μια απάντηση. Άντε, κάνε κλείστο, άντε, γιατί περιμένει ο κόσμος. Έλα, άντε. Λοιπόν, ναι. Το 1977, ναι, γιατί πολλοί παοξίδες δεν το γνωρίζουν και αεξίδες. Πρώτη δημοτικού. Ο Πάκος μια έστρεψε σε ένα φιλικό Άχεν ΑΕΚ. Μην το παίζετε κι εσείς ότι δεν έχετε κάνει ενστάσεις, δεν κοιτάξατε να πάρετε παιχνίδια στα χαρτιά. Πάλι το χαλάς τώρα στο τέλος. Ωραία το πήγες, πάλι το χαλάς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που θα κρίνει εμπολής τη σχέση μας από εδώ και πέρα. Για το πρωτάθλημα του 18. Άντε, άντε, γεια. Να έρθεις. Για καφέ. Έγινε, έγινε. Και αν με βρεις 20 μέρες... Να με... Λοιπόν, έλα, ναι, γεια σας. Ναι, ναι, καλώς τον παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον, ναι, καλώς τον Γεωπόνο. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλώς τον, έλα να Γιάννη. Να πω την άποψή μου για αυτό που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Ένα είναι ότι είναι ένα φιάσκο μεγάλο, ας πούμε, από την πλευρά της δική μας. Αλλά, ναι, αλλά έχει πάρει κατά τη γνώμη μου τεράστιες διαστάσεις και όπως έθεσες και εσύ στην εισαγωγή σου, πρέπει να κλείσει. Τελειώνει άμεσα σήμερα. Εγώ τουλάχιστον σαν εκπομπή άμεσα βάζω τελεία, ναι, ναι, σήμερα. Αυτή είναι, ναι, ναι, η δική μου άποψη, ναι, δηλαδή. Και το δεύτερο είναι η αντίδραση της ΠΑΕ πρέπει να μας ενοχλεί. Η μία αντίδραση της ΠΑΕ. Δηλαδή το θέμα είναι καθαρά εσωτερικό. Για μια ακόμη φορά φανερώνει ότι η ΠΑΕ δεν λειτουργεί σωστά. Ότι υπάρχουν πολλά πράγματα λάθος και ότι δεν γίνονται, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα πρέπει, φάνηκε, να μας πειράσει. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Ότι πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με εμάς και όχι με τους άλλους. Σωστό. Μα αυτό, λοιπόν, Γιάννη μου, νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάρα πολύ με τους άλλους. Η πλειοψηφία κατακεραυνώνει το λάθος που έγινε εσωτερικά. Λέει, εμείς φταίμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν το ρίχνει σε άλλους. Αυτό καθεαυτό, γιατί, ναι, για αυτή την περίπτωση μιλάμε τώρα. Να γινόμαστε, ναι, detective, λέει, ναι, detective, για να μπούμε στα καταστατικά της ΕΠΟ, να δούμε τι είναι αυτή, ναι, η κάρτα υγείας, αν είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, εγώ, ναι, έχω κατασταλάξει σε κάποια πράγματα. Αν ήταν τόσο σοβαρό, θα είχε δοθεί ήδη τιμωρία στον ΠΑΟΚ. Αν ο διαιτητής, λοιπόν, εφόσον ο τέταρτος ενημέρωσε και τους δύο αρχηγούς, το μάτς δεν έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί δέχτηκε ο Βασίλης Δημητριάδης, που ξέρουμε όλοι το ποιόν του Βασίλη Δημητριάδη. Γιατί δέχτηκε να γίνει, ναι, και το ρίχνουμε το βάρος όλο στο Χρήστο Καρυπίδη. Για τον οποίο θέλω να πω ότι σαν ρόλος πιστεύω ότι είναι λίγος για τον ΠΑΟΚ. Άσχετα με το ΠΑΟΚ-Σιδηλίκη του που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Παρένθεση αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο φταίχτης. Αν λοιπόν είχαν ενημερωθεί και οι δύο ομάδες, γιατί έγινε το παιχνίδι. Ναι. Άρα, για αυτό, γιατί συνένεσε η ΑΕΚ. Αν ήθελα, μην έπαιζε αυτό. Θέλω να καταλήξω. Ναι. Αν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο έχει γίνει, ναι, γιατί λοιπόν δεν τιμωρήθηκε, γιατί, ναι, έγινε αυτεπάγγελτα η τιμωρία, ναι, στο μάτς, ναι, γιατί, ναι, έγινε το μάτς, γιατί, ναι, γιατί. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό και εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί εμάς είναι καθαρά γιατί γίνονται αυτά τα λάθη, γιατί, ναι, δεν υπάρχει αντίδραση από την ΠΑΕ, γιατί δεν βγαίνει μια ανακοίνωση, γιατί δεν είχε βγει πριν από την ΑΕΚ. Αυτά μας πειράζουν. Όχι αυτό καθεαυτό το γεγονός, ούτε γιατί δεν έκανε ένσταση. Ναι. Και λένε κάποιοι να κάνουμε. Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνουμε ένσταση μόνοι μας. Το κερδίσαμε μέσα στον αγώνα, δεν ήμασταν παράνομοι, δεν αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Τίποτα παράνομο. Ναι, ήταν το παρισμένοι. Τόσο μικρή αυτή, ναι, η τυπικότητα απλά φανερώνει λάθη που δεν πρέπει να, ναι, γίνονται. Δηλαδή, μην βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, παιδιά. Όταν καταλάβαμε ότι ο ΠΑΟΚ
πρέπει να γίνει δυνατός, τότε πήγαμε μπροστά. Πρέπει να γίνουμε δυνατοί να κοιτάμε μόνο. Δεν αλλάζει αυτό. Φυσικά εννοείται. Δεν γυρίζει κανένας πίσω. Γιάννη, τώρα μονόδρομος. Απαιτούμε και μια άλλη αντίδραση από την ΠΑΕ. Όχι μόνο τη δήλωση του Κυριάκου Κυριακού. Τίποτα άλλο. Απολύτως. Πού είναι ο Λευτέρης Δούκας? Πουθενά. Τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή αυτά μας πειράζουν. Όχι αυτή, το γιατί δεν έκανε ένσταση η ΑΕΚ. Το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά. Έγινε, δηλαδή, Γιάννη μου. Δεν θέλω να γινόμαστε detective. Δηλαδή πρέπει αυτά. Έπρεπε να βγει από χτες το πρωί η ΠΑΕ και να πει. Αυτά, παιδιά, συμβαίνουν με τις κάρτες υγείας. Έτσι έχουν το πράγμα. Δεν φταίει, πιστεύω, ο γιατρός, ούτε καν ο διευθυντής. Ναι, δεν ξέρω. Καθαρά, να πω κάτι, Γιάννη μου, επιτρέπεις. Δηλαδή, ναι, η πληροφορία. Να ανοιχθούν αυτές οι κάρτες, ναι. Από καρδιολόγο δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι καθαρά θέμα, ναι, ενός υπαλλήλου μέσα που δεν το έκανε. Έγινε, η Γιάννη μου, ναι. ΠΑΕ, ναι. Τελειώνω, Κώστα. Ναι, ναι. Η μία αντίδραση της ΠΑΕ είναι αυτό που μας πειράζει. Αυτό πρέπει, ναι, να θίξουμε και όχι όλα τα άλλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είμαστε εμείς δυνατοί, παιδιά. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Ευχαριστώ, Γιάννη. Αφήστε ευχαριστώ. Τους άλλους να κουρεύονται που λέει. Αυτοί τους άλλους να κουρεύονται. Μόνο τον εαυτό μας, παιδιά, να κοιτόμαστε. Εκεί να κοιτάμε πρώτα. Εκεί. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Ισχύει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, ναι. Γεια σας. Yeah. Ναι. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα σας. Έλα. Χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει. Θερμή παράκληση. Ναι, ναι. Το όνομά σου. Ναι, ναι. Χρήστος, Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου. Λοιπόν, άκου Κώστα, ναι, αν πιστεύουν ότι στην ΑΕΚ έχουν ξεπληθεί για το 2017-2018, είναι γελασμένοι. Ναι. Άκουγες από την αρχή, λοιπόν, ή μπήκες μετά? Άκουσα από την αρχή. Όχι, ναι, άκουσα. Ναι. Απλά... Ναι. Έτσι μπήκα σήμερα. Ναι. Ωραία. Ναι. Η κίνηση αυτή να συνεχιστεί το παιχνίδι έγινε από κοινού... Με Λισανίδη Σαββίδη για έναν και μόνο λόγο. Οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται φάπα στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Ναι, και υποβιβασμός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με το που λήξει το παιχνίδι με τον Άρη θα κάνει καταγγελία στην UEFA. Άμεσα ενδιαφερόμενος. Ναι, πρώτα, συγγνώμη σε διακόπτω, πρώτα πρέπει να βγει η απόφαση από τη Δεοντολογίας. Επιτροπή, όχι, με αυτή... Όχι, μπορεί και ο άμεσα ενδιαφερόμενος να πάει κατευθείαν εκεί. Πρέπει να έχει κάτι. Αυτό το κάνει η ΕΠΟ, ναι. Ναι, τέλος πάντων. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παίξουν στο Τσουλού. Ναι. Άρα λες πάλι δεύτερη θα βγει η ΑΕΚ. Σαν να λέμε πάλι, ναι, δεύτερη θα βγει. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Και θα το πανηγυρίσω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ειδικά okay. Με αυτούς. Ναι. Αυτά με αυτούς θα το πανηγυρίζω. Και θα, εντάξει, γίνει όλη okay. η μέρα εκπομπή στο Open και θα πανηγυρίζουμε μέχρι τις 5 η ώρα, ειδικά με αυτούς. Εντάξει. Θα πανηγυρίσουμε θα το ότι θα επιτέλους θα τιμωρηθούν, θα πανηγυρίσουμε αυτό, ότι επιτέλους θα δεν αποδοθεί έχει... δικαιοσύνη και μετά, ναι, όλα τα άλλα. Ναι. Η Φενέρμπαχτσε, ναι, η Μέταλλιστ, η Αλβανική, ναι, η μια άλλη Ελβετική, αυτή όλη τι είναι, ναι, αυτή δηλαδή είναι, ναι, η Χαζή και αυτή θα είναι οι μάγκες. Ναι, ναι. Λέγεται σφοδρή πιθανολόγηση στην απευθείας μετάφραση από τα αγγλικά και τα γαλλικά που είναι οι επίσημες γλώσσες, ας πούμε, της UEFA. Η σφοδρή πιθανολόγηση, ναι. Δεοντολογία της εδώ στην Ελλάδα ελέγχεται από την UEFA. Αυτοί βλέπουν τι γίνεται. Μπορεί εδώ να καθυστερούν να κάνουν, αλλά λένε, ναι, ότι ο κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος, μπορεί και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, να κάνει καταγγελία κατευθείαν εκεί. Μόνο που υπάρχει στημένο παιχνίδι, δικάζουνε, ναι, απευθείας. Εντάξει. Okay. Δικάζουν απευθείας, okay. Γεια σας. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Τελευταία και πάω σε διάλειμμα, παιδιά. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα. Έλα, Θοδωρή μου. Έλα. Καλημέρα, Κωστή μου. Καλώς τον. Μίλησε σήμερα ο στρατηγός? Όχι. Όχι. Απλά αναφερθήκαμε στις κουβέντες, ναι, ναι, που είχε κάνει τον προηγούμενο διάστημα και ο στρατηγός πριν συμβεί κάτι μπορεί να το σφριστεί και να το μυρίσει, ναι, και να το δει. Τις εσωτερικές έρηδες, τις διαμάχες, την εσωστρέφεια κτλ. Πριν γίνουν. Είναι τέτοια εμπειρία του που το καταλαβαίνει. Ξέρει πολλά, ξέρει, έτσι, πάρα πολλά. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τις διαφωνίες μας. Με τους διαξηφισμούς μας, βλέπεις τώρα. Εγώ λέω, ας πούμε, δεν θα το πανηγυρίσω. Άλλος λέει, θα το πανηγυρίσει. Ένας λέει, έστασε όλο. Ναι, ρε παιδί μου. Έχουμε τις διαφωνίες, αλλά είναι ενδοοικογενειακές το δωρί μου. Τα λύνουμε μεταξύ μας τα προβλήματά μας. Δεν περιμένουμε κανένα απ' έξω να έρθει να μας κουνήσει το χέρι. Γιατί δεν πρέπει να πανηγυρίσουμε τίποτα. Λόγω δουλειάς, έχω δει και 7 εκατομμύρια
Και πολύ περισσότερα από αυτά. Τα έχεις δει στα χέρια μπροστά σου, ε! Μετρητά. Μετρητά. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια. Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, ρε Θοδωρή. Να κάνεις μία έτσι για να εκταβανιστείς σε κανένα καπούλκο. Έλα, έλα, ξέρω, όχι, σε, ξέρω, ξέρω πόσο έτοιμος είσαι. Άσε με, κάνω πλάκα εγώ. Κάνω πλάκα. Το μεγαλύτερο προσόν ενός ανθρώπου που έχει τέτοια πράγματα. Δεν άστα, φίλε, η ακεραιότητα και η εντυμότητα δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αν βάλεις 7 εκατομμύρια κάτω και τα βάλεις σε μοβ χρώμα. Μοβ είναι. Μοβάκια. Μοβ είναι 14.000 κομμάτια. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω για μένα. Για μένα προσωπικά, τη γνώμη μου μιλάω πάντα, έτσι. Ναι, φυσικά. Αδιανόητο Μελισανίδης να κάνει πίσω για 7 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Αυτά τώρα τι είναι, με το που εμφανίζεσαι σαν δεύτερος για να παίξεις στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Μπράβο, κατευθείαν. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα. Άρα γάρ, ουν, τίνιν τη γάρ, τη γαρούν. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε αυτή την κίνηση χωρίς να έχει ανταλλάγματα. Και χωρίς κέρδος. Για το ρομαντισμό μόνο. Αυτό πουλάει. Ναι, αυτό και πουλάει τώρα. Για κατοικόπανους. Για κατοικόπανους που βγαίνουν από εδώ και από εδώ μάλιστα. Και λένε κόπανους είναι επικίνδυνη έκφραση. Και λένε πόσα του δώσε Ζεσαβίδη. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα καλά. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω, ρε παιδιά. Εντάξει, έχουμε ακούσει τόσα δε. Από κάπου αλλού έχουν έρθει κάποια ανταλλάγματα. Ξέρουμε πολύ καλά από πού. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά κοστίμου. Ναι. Πάντως συμφωνώ μαζί και συμφωνούμε σε αυτό. Και οδηγούμαστε. Όπως το λέγανε στους Δαναούς και δώρα φέροντες. Φοβού. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Ναι. Εντάξει, για να κάνει τέτοια κίνηση ο Μελισανίδης που καίγεται για μετρητά. Για το ρομαντισμό του και την αγάπη του δεν υπάρχει. Ακριβώς. Ο Μελισανίδης έχει 5.000 ακίνητα. Έτσι, έχει τρομερά μεγάλη περιουσία. Τι έμφυα πρέπει να πληρώνει, ρε Μπίπη μου. Σε μετρητό, φίλε, σε μετρητό. Ναι. Μετρητό στην Ελλάδα έχουν δύο επιχειρηματίες. Ένας είναι ο Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού. Ναι. Έτσι, και ένας είναι ο Σαββίδης του Πάου. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Αυτοί οι δύο έχουν μετρητό και πληρώνουν cash. Οι υπόλοιποι ψάχνονται. Έτσι, σας το λέω. Έτσι. Έγινε, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ έτσι, πολύ. Λοιπόν, ενωμένοι πάντα. Πάντα. Παοκάρα, αυτό. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Τη ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Το λέω και σήμερα. Μετά από τη στεναχώρια που φάγαμε. Μετά από το πλήγμα. Μετά από την τζαντίλα όλα. Το ζούμε σου είναι παντού στη ζωή μας. Και στις δύσκολες στιγμές που το περνάμε αυτό. Που κάνουμε εσωτερική αναζήτηση να δούμε αν μας πείραξε, αν δεν μας πείραξε. Τι θέλαμε, τι δεν θέλαμε. Το περνάμε μαζί και αυτό. Και αυτό είναι. Ότι ζούμε μια μεγάλη στιγμή. Και ας είναι στενάχωρη. Και ας είναι καθόλου, ας είναι δυσάρεστη. Παιδιά, το εξηγώ στους καινούριους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επειδή δεν είπαμε τίποτα απολύτως για το μάτς Κυριακής. Καταρχήν δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Ειδικά αυτόν τον αντίπαλο που ξέρουμε πόσο πολύ θέλει κάθε φορά να μας κερδίζει. Πρώτον. Δεύτερον. Όταν έρχεται έτσι ένας αντίπαλος, αποδεκατισμένος και με λίγους που έχουν απομείνει, είναι μηδέν άγχος για αυτούς, μηδέν ρίσκο. Αν χάσουν, χάσαμε γιατί πήγαμε αποδεκατισμένοι και δεν συμπληρώναμε τριάδα ή δεκάδα ή εντεκάδα ή οτιδήποτε. Αν γίνει καμία στραβή, οι ήρωες και αυτά, αυτοί που είχαμε μείνει πίσω και τέτοια. Άρα, λέω για τους δικούς μας. Μπαίνετε μέσα, κερδίζετε, δεν λυπάστε κανέναν. Η λύπηση είναι για τις ελληνικές ταινίες, για το Βασιλάκι Καΐλα. Έτσι, πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Δίνετε μία τελευταία μεγάλη χαρά στον κόσμο που τόση πίκρα έχει πιει φέτος με το μπουρί της σόμπας, με το φουγάρο από το καράβι. Και τελειώνει η σεζόν εδώ. Αυτή η σεζόν που... Νομίζω ότι τα μάτς με τον Άγιαξ, παιδιά, σας μιλάω εντύμως, νομίζω ότι τα μάτς με τον Άγιαξ έχει περάσει μία τριετία από το προηγούμενο καλοκαίρι. Το πάρτι που κάναμε στον Όμιλο πέρσι τέτοια εποχή, μου φαίνεται ότι έχει περάσει μία πενταετία. Ότι πέρσι γιορτάσαμε τα 20 χρόνια εκπομπές, ότι φέτος, αν κάναμε, θα γιορτάσαμε τα 25 χρόνια. Έτσι νιώθω. Πάω γρήγορα στις γραμμές. Θυμίζω, Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο Άβαλον, 47-43-12, μικρό σέρβις, μεγάλο σέρβις,
συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, με την εγγύηση της Ελλάς. 23-10-47-43-12. Λέτε κιόλας, άκουσα τον Κωστή που λέει, αφήνετε και το αυτοκίνητό σας, δίνει αυτοκίνητο να κινηθείτε, τα πάντα όλα. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Γιέννη, καλημέρα. Βασίλη μου, σ' ακούω πολύ στο βάθος. Έλα Κωστή, τώρα μ' ακούς. Δεν σ' ακούω. Όχι Βασίλη μου, σ' ακούμε πολύ χάλια μου, πολύ φύσιμα. Έχεις κορδόνι. Τώρα μ' ακούς. Όχι, όχι, δυστυχώς. Θα ξαναπάρω πάλι, περίμενε. Κάνε μια απόπειρα. Ναι. Γεια σας. Έλα, γεια σας. Καλώς τον. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα, Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Κοίταξε, δύο μέρες τώρα βλέπουμε παραλογισμό. Του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία ένα γεγονός. Η γραφειοκρατική, ας πούμε, αμέλεια πρέπει να τιμωρείται με μηδενισμό. Μόνο στην Ελλάδα και αφαίρεση βαθμών. Αλλά με πρόστιμο, μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Ναι. Γιατί τα αδελφεία είναι μια πράξη διοικητική, η οποία εγώ είμαι πρόεδρος ομάδας και είχα πάρει τα αδελφεία και τα αλφα τοπικό και μετά πήγα και δέλτα. Και τα πήρες όμως, δεν τα ξέχασες, φρόντισες. Παιδιά μου. Αυτό ναι. Γινόταν κάποιες αυλεψίες, όχι εσκεμένα, τα έδινα στο γενικό αρχηγό μετά. Και μου τα έδινε πίσω. Θέλεις να πεις ότι δεν ήταν κάποιοι ντοπαρισμένοι παίχτες, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Ναι. Ναι, αλλά όμως είναι τυπικότατο θέμα. Βεβαίως. Γιατί είναι η δικαρδιά. Είναι αυτά τα δελτία γίνονται για την καρδιά μόνο. Για να μην πάθει κάτι ο... Φυσικά. Γιατί μια μεγάλη ομάδα κάνει όλα τα... Τις εξετάσεις. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει κατά καιρούς να μένουν παίχτες στον τόπο, γιατί πηγαίνουν στα όρια τον οργανισμό τους και είναι αυτό πέρα από το σκέλος το... Άρα η ομάδα, ΠΑΟΚ, χθες, προχθές, πήρε την ευθύνη και είπε θα παίξουμε. Και καλά έκανε. Ναι. Και συνένεσε και η αντίπαλος. Δεν την βάλαμε με το ζόρι. Ναι. Αντίπαλοι και τις δίνω και τις αντιπάλου ομάδες, τις δίνω για πρώτη φορά τα εύσημα. Ναι. Άρεσε η λογική που λέει ότι το παιχνίδι δηλαδή παίζεται εντός αγωνιστικού χώρου όπως και αυτό το είπε. Αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ναι. Και η ομάδα δική μας και η ΑΕΚ. Ναι. Η ΕΠΟ στα χέρια λοιπόν που λένε ότι θα περάσει στα χέρια της ομάδας των... τι να περάσει, δηλαδή να περάσει στα χέρια της εγκληματικής. Όχι. Καλύτερα να περάσει για να γίνει κάποια εξυγίευση, να παίζει το ποδόσφαιρο. Αυτό θα κάνουν. Οι τρεις μεγάλοι συζητάνε και λένε, μες στον αγωνιστικό χώρο αξίζω να κερδίσω. Δεν αξίζω να χάσω. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτή τη συμμαχία, γιατί δεν είναι συμμαχία για να γίνει, για να γίνουμε χαλήφιδες. Έτσι. Εντάξει, ο Σαββίδης έδειξε ότι δεν είναι άνθρωπος της παρανομίας. Άρα έτσι, σημαίνει ότι είμαστε ακριβώς σε καλό δρόμο. Αρκεί να το τηρήσουν όλοι και στην πρώτη στραβή ή στο πρώτο λάθος πέναλτι να μην γκρεμιστεί πάλι μια συμμαχία. Η οποία γίνεται για το καλό. Λογοτιμητές θα δώσουν το λόγο τους, αφήσουν να παιχτεί στα ίσια, να μην υπάρχει ο Νταβατζής. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Μεταξύ μας οι τρεις συζητάμε, αξίζεις να το πάρεις. Δεν αξίζεις να το πάρει ο άλλος που είναι καλύτερος. Αυτό όμως. Τώρα με το γραμμένο, μεταξύ μας τώρα, ο ΠΑΟΚ κυνηγείται. Παλιά, κυνηγείται και τώρα. Ναι. Γιατί να υπάρχει επιτροπή η οποία είναι πάντα κατά του ΠΑΟΚ, δικαστική επιτροπή της ΕΠΟ. Λοιπόν, ήθελα να πω όμως κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Ναι. Ο Φερέιρα, γιατί λένε ότι μετά τους 7 βαθμούς η ομάδα επανήλθε και τα λοιπά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο Φερέιρα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τους νέους. Μιχαηλίδη, Μιχάλη Τζόλη. Ναι. Και αν είδες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έπαιζε ο Τζόλης και ο Λιμιός, ο Τζόλης είχε τον Μαρκάρα δύο παίχτες. Ο Τσιμίκας και ο Καμαρά. Ναι. Μόλις βγήκε ο Τζόλης και ο Λιμιός από την άλλη πλευρά έλεγε όλη την πλευρά. Απλώς έχασε ένα γκολ. Ναι. Μόλις βγήκε ο Τζόλης και ο Λιμιός, φάγαμε τον γκολ. Ναι. Λοιπόν, και λέω εγώ, έβαλε τους άρα και λέω εγώ, αν είχε εξ αρχής από το φθινόπωρο βάλει αυτούς τους παίχτες που για μένα είναι ποιοτικότατοι. Δηλαδή έκανε ανανέωση. Έβαζε και τον Τζιγκάρα, έβαζε και τον Δίμτσι. Ναι. Τότε θα ήταν διαφορετικά και δεν θα είχαμε χάσει το πρωτάθλημα. Μπορώ να σου πω. Θα φρεσκάριζε την ομάδα γιατί ήταν γερασμένη ομάδα και θα ήταν αυτό.
Έπειτα, εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Είναι λάθος να δίνουμε τους παίχτες δανεικούς τους νέους. Όταν βγαίνουν από την ΚΑΠΑ 19, απογοητεύονται, πάνε σε άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες δεν τους χρησιμοποιούν, τους έχουν στα ράφια, γιατί σου λέει είναι δανεικοί. Ναι. Εκμεταλλεύονται δηλαδή τον ΠΑΟ. Ναι. Πάει ένας παίκτης καλός, ας πούμε, ο Γαϊτανίδης. Τυχαία το είπα, σε μια ομάδα. Και δεν το χρησιμοποιεί. Στην Πρέβεζα, στην Άρτα που πήγε ο άλλος, το παιδί που λέγεται ο Χατζηστραβός. Ο Χατζηστραβός στον Καραϊσκάκη έπαιζε. Ναι. Καλός, μπράβο τους. Ναι, ναι. Και ο Βόλος έφυγε καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τη Λάρισα τώρα που ο Άρτα και κάτι είναι πεπειραμένοι. Ο Άρτα είναι φτασμένος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, βάλε επίλογο, σε παρακαλώ, κάνε επίλογο. Σε παρακαλώ. Άρα εγώ πιστεύω ότι πρέπει εμείς να τους κρατάμε κάνα 2-3 χρόνια. Να ας έχουμε και 35 παίχτες, να κάνουμε διπλά μεταξύ μας. Και να βλέπουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία ποιοι αξίζουν να μείνουν. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Παιδιά, μην παίρνετε άλλο. Αυτοί οι τρεις που είναι. Γεια σας. Όχι. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου. Λαβρέτη λέγομαι. Γεια σου, ρε Λαβρέτη. Τι γίνεται? Καλά, γορνά μου, όλα καλά. Ναι. Να κάνω λιγάκι μια πονηριά, πονηριά όμως. Να κάνεις, για πες. Αυτές οι κάρτες, να πούμε, πώς λένε, υγείας. Υγείας, ναι. Βγήκαν από το 19-36 μέχρι 36 του 20, έτσι δεν είναι? Αν δεν υπήρχε η αναβολή με τον κορονοϊό, ήμασταν μέσα στα όρια. Μετά κάναμε παράταση λόγω κορονοϊού. Ναι. Αυτή η κάρτα ναι. Μπορεί να την έχεις και στο γραφείο σου. Τώρα ας πούμε τις πετάξαμε. Μπορεί να τις είχες. Οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ που βγάλαν από πρώτη εβδόμου. Ναι. Δεν βγάλαν όλοι την ίδια μέρα. Ναι. Ναι. Ήταν εντάξει. Γι' αυτό λέμε αυτοί οι παίκτες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εάν τυχόν όλοι οι παίκτες, όλοι και αυτοί βγάλανε κάρτες από πρώτη εβδόμου. Εντάξει. Σε όλα τα μάτς. Με τον Όφη, με το έτσι. Και αυτό δεν μας τα πιάσε ο Γαύρος. Σε αυτό εδώ μήπως έγινε προς το κουκολομπάρεμα, να πούμε. Για να γίνει αυτό το σκηνικό, για να έρθουμε γλωσσόφυλλα με τον Κίτρινο. Κοίταξε, θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ απλά τι ξέρω εγώ και το έχω καρατσεκαρισμένο. Καταρχήν, η πληροφορία αυτή δόθηκε μέσα από τη Super League. Δεν βγήκε από εδώ, προέκυψε. Απλά την πληροφορία την έδωσαν στο Μελισανίδη. Οι άλλοι κοιμήθηκαν. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πριν το μάτς. Ότι δες το λίγο αυτό το μάτς. Πριν από αυτό το μάτς, ναι, ναι. Με τον Όφη πάλι ήμασταν εμείς. Πάλι ήμασταν, δεν ήμασταν εντάξει. Ναι, είναι σίγουρο όμως πως πήγαμε με τις λάθος κάρτες. Σίγουρο είναι, σίγουρο είναι ότι ό,τι παράληψη, σφάλμα. Επιστημένο σου λέει και από εμάς να γίνει αυτό, ρε. Για να γίνει κολεγιά με τον Τίγρη. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Βάλε με εμένα πως είμαι εγώ ανώμαλος. Όχι ανώμαλος. Εντάξει. Στο μυαλό να βάλει πολλά στραβά να πούμε και όλα πονηρά. Πρόσεξε, το ότι μόνος του ο Μελισανίδης το πράγμα αυτό το εκμεταλλεύτηκε για να επικοινωνιακά. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μελισανίδης. 100% φίλε. Και επικοινωνιακά. Το ακούει από τους καθηγητές. Τι τον νοιάζει, βρε τώρα. Εδώ αυτός έκανε αυτό που ήθελε. Τι τον ενδιαφέρει. Δηλαδή όλες οι κάρτες να ήταν νόμιμες σε όλα τα μάτια εκτός από την ΑΕΚ. Συνειδητά δεν το κάναμε αυτό. Δεν έγινε μόνο με την ΑΕΚ. Ήταν και στα άλλα. Εντάξει, το άκουσα αυτό που λες, αλλά 100%. Είσαι σίγουρος? Ναι. Δεν ήσουν μπροστά, ρε μεγάλε. Τώρα να σου πω κάτι, πέντε. Μπροστά δεν ήμουν, αλλά ξέρω, γνωρίζω ότι και στα άλλα δύο παιχνίδια δεν ήταν θεωρημένες οι κάρτες αυτού του παιχνιδιού. Ο Γαύρος και τυφλό να βάζε με το σύστημα Ντρέι, πώς λέγεται, θα το ψάχναμε. Κι όμως. Δεν γίνεται αυτό. Χτυπάνε τα κεφάλια τους. Χτυπάνε από προχθές. Τώρα σου μεταφέρω, άμα δεν ξέρω, φίλε, δεν μιλάω. Λέω, δεν ξέρω, να ξέρεις. Λοιπόν, χτυπάνε τα κεφάλια τους. Θα υπάρξουν και εκεί απολύσεις. Είναι έξαλλος ο Βαγγέλας, έξαλλος που το πράγμα αυτό το ανακάλυψε ο εχθρός του, ο Μελισανίδης, και όχι ο ίδιος. Θα ξυλώσει κόσμο, θα φάει κεφάλια, να ξέρεις. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Τελευταίος, κλείνεις εσύ, λακωνικός. Πώς τα καταφέρνεις έτσι με δύο λέξεις να κλείσεις την εκπομπή, μπράβο σου. Από τώρα στο λέω. Έλα.
Πώς θα καταφέρεις να τα κουκουλώσεις έλα, πάλι. Έλα Βασιλάκη μου, τι να σε κάνω. Δεν ακουγόσουν πριν. Κάνεις επίλογο, κάνε επικό επίλογο, κάνε. Εσύ κι όμως Κωστή μου, επειδή σε ακούω μέσω ίντερνετ και έρχεται η φωνή μου αργότερα, ακούω πολύ καθαρά μέσα στο ραδιόφωνο. Άλλο μέσα εκεί, δεν ξέρω εδώ τώρα. Ο κόσμος εδώ σε άκουγε, ναι. Ναι. Σε σένα. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να στείλω καταρχήν σε όλο τον κόσμο τα χρόνια πολλά υγεία Μαρίνα σήμερα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου. Βέβαια, πανηγύρι στην Τούμπα στο γήπεδο, βέβαια, χθες να το πω. Ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και Μαρίνα, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Θέλω επίσης να ευχηθώ στην κόρη μου χρόνια της πολλά να είναι πάντα ευτυχισμένη. Πάω ξάκι, βέβαια, έχω αναρτήσει στο Facebook, όχι στο αθλητήριο. Λοιπόν, μπράβο. Να την καμαρώνεις. Μ' άρεσε ο σχολισμός που έκανε ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος. Ναι. Γιατί κάτι πονηρό παίζεται εκεί πέρα, δεν μπορώ να το χωνέψω τόσα εκατομμύρια ο Τίγρης να τα πετάει για επικοινωνιακό σκοπό. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Ναι. Τις λυκοφιλίες τις ζήσαμε. Κάτι δεν θέλει, υπάρχει. Κάτι αυτός μπορείς το κάνει. Κάτι θέλει. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τους οπαδούς του, αυτός τους έχει στα δάχτυλα τους παίζει, δεν χρειάζεται πολύ μαστόρεμα για να τους τακτοποιήσει. Για την ομάδα μου, Ιβάν, βάλε κασμά μέσα, ξύλωσε, βάλε επαγγελματίες, ό,τι καλύτερο έχει. Να είναι τελευταία φορά που γίνεται αυτό. Να είναι η τελευταία φορά. Ναι. Έτσι, αδερφέ, γιατί αυτό ήταν ένα ξεφτύλισμα που αυτός, ο Πόντιος ειδικά δεν τα ανέχεται αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Λοιπόν, όπως έχει αποδείξει, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ πάλι τα χρόνια πολλά σε όλη την κοινωνία, σε σένα να είσαι πάντα καλά, γιατί η ψυχοθεραπεία που μας δίνεις κάθε πρωί μας κάνει τέλειο. Λοιπόν, και καλά μπάνια σε αυτούς που βρίσκονται δίπλα στις παραλίες, φυσικά σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Βασιλάκη μου, γεια σου Βαλανιδωράκη. Γεια σου, καλή σου μέρα. Γεια σου Κούδα, γεια. Τέλος. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι, εξαιρετικά πεντανόστιμα εκλεκτά, 705-750 Λιβεριά. Θυμίζω Τέντα Χομ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, υπέροχα, εξαιρετικά πράγματα στην Τέντα. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε και ανατολικά 430-011 Καλαμαριά και δυτικά Αγνώστου Στρατιώτη 92 όπως ανεβαίνετε. Αυτός είναι ο άρχοντας, ο Τέντα Χομ. Και φυσικά Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, κλιματισμός, ψήξη, θέρμανση, κεντρικά στήματα VRV. Όσο ξέρει αυτό τον κλιματισμό, δεν τον ξέρει κανένα. Κώστας και ο Σες, Ντάικιν και όχι μόνο. 9-17-646 Γραβιάς και Δελφών. Μένετε εδώ, στον αθλητικό Λίμπερο, σε 107 και 4. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχονται Μπατμανίδης Κόλκας, Κόλκας Μπατμανίδης. Θα τα πούμε στις 2 εμείς. Bye, bye, bye.